Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μυρουγκάμα του. Μικρό του μυρουγκάμα του κι κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 FM. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκη στο Πετάξον και την κυρία Ελένη Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Λίνα Γκουλιώνη με τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είναι Ελένη Παπά και Παναγιώτα Χαλκιά.
οι υπόλοιπες δύο. Αλλά όταν μπήκες μέσα, δεν εντάξει, δεν είναι. Σαρδάμ και στην τηλεφωνία. Δεν είναι Σαρδάμ, λάθος όνομα λέγεται. Λάθος όνομα. Λοιπόν, μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι και τηλεφωνεί στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Να πω ότι χορηγός μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Παροδήμος. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, μπορείτε να βρείτε Kia, αλλά μπορείτε να βρείτε και όλα τα μοντέλα της Hyundai να τα κάνετε δικά σας και κυρίως το i10 με 9.500 ευρώ μόνο. Και όταν λέω μόνο, το λέω γιατί αυτή τη τιμή δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Περισσότερα πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας για να μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596. Κωνσταντίνα, τι γίνεται? Ησυχία. Το είδες αυτό το παιχνίδι του Κυπέλλου ή όχι? Το είδα, ναι. Ναι. Γιατί αυτή η φασαρία στο ημίχρονο? Τι φασαρία? Με τους παράγοντες των δύο ομάδων και το διευθύν. Για ξεκάρβομα. Δηλαδή? Δηλαδή κατσικότα ατρόμητος για να περάσει η ΑΕΚ, πιστεύω. Είναι δεκτό ρε φίλε. Αλλά για ξεκάρβομα. Με ρωτάς και σε απαντάω. Ωραία. Δηλαδή, αν κατέβαινε ο Ατρόμητος έτσι με τον ΠΑΟΚ, είχαμε να πούμε 1002. Τα ίδια λόγια για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να έχω τον ΠΑΟΚ αλλιώς, τον Άρη αλλιώς, την ΑΕΚ αλλιώς, τον Ολυμπιακό αλλιώς. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος έκανε τη φόνσου στο κορίτσι με το άλογο. Αυτό νομίζω. Εκεί και πέρα τα άλλα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Οκ, okay, boy. Τελείωσε. Λοιπόν, για τον Ουάρτα. Τι τον Ουάρτα? Μας δίνει χρώμα στη ζωή μας. Καλά κάνει ο Ουάρτα. Ο Ουάρτα καλά κάνει. Εκφράζει τα συναισθήματά του. Δεν προσβάλλει κανέναν. Πρόσβαλε κανέναν? Σε ρωτάρε κοκκινή, μην κοιτάς το κινητό. Όχι, είναι ενδιαφέρον. Με ζάχαρο είσαι 1,5. Δεν έχω ζάχαρο. Άμα δεν έχει ζάχαρο, γιατί κοιμάσαι? Ήθιστε αυτοί που έχουν ζάχαρο να έχουν υπνηλία. Εσύ έχεις 1,3. Εμένα είναι κάτω από 1. 1,01 έχω. 1,2 βρήκανε σένα. Άσε τώρα τι μπορείς κάνει. Τι έχω? 1,2. Όταν τα βάλεις εδώ, μαύρο ήταν. Κάτω από 1. Ρε, άσε από εκεί κάτω. Κάτω από 1. Τα ουίσκι που έχεις κατεβάσει. Κάτω από 1. Πάρα κάτω, ρε, τέλει. Κάτω από 1. Κάτω από 1, 3 και 10 σε παίρνει ο ύπνος. Τι κάτω από 1. Τι κάτω από 1. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Έλα, ρε, τελείωνε, πάρε στα θέματα τώρα. Με τον Ατρόμητο τώρα, τον Ατρομητούλη με 600 άτομα. Η κερασιά με τη Μηχανιώνα, άμα κάνουν εντέρπι 1200. Άσε με τον Ατρόμητο άλλο τώρα. Άλλο αυτό. Άσε με τον Ατρόμητο άλλο τώρα. Άλλο αυτό, δεν σε κατηγορώ για αυτό. Πήγε κάθισε σαν την Κότα και είχε μέσα έξω αριστερά ο Μάνταλος, έξω δεξιά ο Μπακασέτας. Ο άλλος πιο αργός, να πούμε, από τον Ανδρώνη, εμένα και εσένα τώρα. Άσε με καημένε τώρα που σημειώσει να παίξει 5 μήνες. Παύλο, σε είπα αργό. Σεξ. Άντε τώρα με τον Μάνταλο τώρα και τον Μπακασέτα Extreme. Παρατήστε με ήσυχο. Τέτοιο στυλ κατέβασε με τον Πάο. Για 8-0 ήταν στο μάτσι μου. Έβλεπα το ραλί, το Θόδωρο που πήγαμε στο μάτσι. Ανέβηκα με τους δικούς μας βέβαια να κάτσω με τον Πόκο Λόκο. Μου λέω: Πόκο Λόκο, τι βλέπεις? Έξω αριστερά το Μάνταλο. Έξω δεξιά τον Μπακασέτα με δύο χαφ. Τι βλέπω, το Λαμπρόπουλο, το πώς ήταν, Γαλανόπουλο χαφ. Βλέπω να το παίρνει, το λέω. Ερθίκο, τι είναι δύσκολο ραλί να λέω από Πόκο Λόκο. Άσε ρε Πόκο Λόκο. Στο τέταρτο απάνω του λέω 3-0. Α, μπροστά είναι όλοι. Όλοι. Μάρτυρες, Κουλιανοί κτλ. Χτυπάει τον πέναλτι ο Πρίγιοβιτς, το χάνει. Πάω στον Κλεάδο, Βαλαρούτσο κάτω. Είχε καπνίσει καμιά 4 τόνους Μάλμπορο, να πούμε. Είχε τρελαθεί να πούμε ο Κλεάδος. Του λέω: Κλεάδη, πιο μεγάλος και σεβαστός. Άσε, του λέω: Δεν μπορεί να το χάσει αυτό το κύπελλο. Ποια έκπαιξε αριστερά το Μάνταλο, ρε, και δεξιά το Μπακασέτα. Πού τα είδατε αυτά? Ήρθε ο Ατρόμητος τώρα. Η Φόνσου, να πούμε. Βρεάσε με καημένε τώρα. Καλοκριτική στο ΑΚ Ατρόμητος τώρα. Καπνίζει ο Κλεάδης. Τι καπνίζει ο Κλεάδης? Όταν έκασε τον πέναλτι ο Πρίγιοβιτς, όχι κάπνισε, που ραβάνασε έκανε από τη στεναχώρια του. Όλοι και άκαμπ, εδώ κάπνισε ο Μποκολόκο. Ρε Σικωστή, χάσαμε το πέναλτι, βρε, μη φοβάσαι το λέω, ρε μαύρο, θα πανηγυρίζουμε λέω. Θα τσακώσουμε κάνα 200 λεπτό να δρώνει, συγχαρά το πάνω, πάμε να φάμε λέω, κάνα λουκάνικο Φραγκφούρτης. Πήγαμε μετά πώς το λένε, έξω από το στάδιο. Πάλι το ψήρις. Τι τον κάνω? Κάτι χαμόγελα ο Ανδρώνης, θα ρίξει και ήταν 8 χρονών. Λέω: Πάρ του 200 ευρώ, λέω τώρα που είναι, να πάμε να με φάμε. Με τι δικαιολογία? Να πάμε να φάμε. Τι λέει: Πού θα πάτε, θα πάμε να φάμε εκεί, λέω ο Ανδρώνης. Ναι, αφεντικό θα πάμε.
κουλιανό, να πάμε το αφεντικό. Έλα, εγώ έκανα τον Κακομοίρη, εμεί θα πάμε σε κάνα και παπάδικο. Και πάρτε 200 ευρώ, λέει, πάω κάρα, λέει αυτό και τα λοιπά. Ήσο και παραπάνω μπορούσαμε να τον πάρουμε. Τέλο πάντων, καλοί άνθρωποι είμαστε, τον ψήρισαμε μόνο 200. Πάνε στα θέματα, ρε, τελείωνε, ρε. Γεια και τώρα με τον Ατρόμητο. Άμα έπαιζε ο Ατρόμητο έτσι στην Τούμπα και έκανε 3-0, θα έλεγε το στοματάκι σου. Για το υβριστικό ποστάρισμα που λένε ότι θα τον κόψουν την μπάλα τον Ουάρντα. Τι ποστάρισμα, τι ποστάρισμα. Τι έβρισε την ΑΕΚ. Τελειώσατε, τι λέει. Τελειώσατε τον. Τι έβρισε την ΑΕΚ. Τι την είπε την ΑΕΚ. Ανέβασε στα social media. Ό,τι ναι, το είδε. Ένα υβριστικό. Ναι, τι λέει. Η βρισιά ποια είναι. Πέσει με μεταφορικό τρόπο, μην φανεί. Φέρτε το διαβάσω εδώ. Όχι να το. Οχ, 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 τι είπε, ρε. Βέβαια, η ΑΕΚ, η Ατρόμητος άνοιξε τις ποδάρες, θα τιμωρήσει τον Ουάρντα. Είμαστε υπέρ του Ουάρντα. Είμαστε υπέρ του Ουάρντα. Και άμα είχα τσίπα και φιλότιμο οι Ατρομητέοι, τους πήρε η ΑΕΚ γκολ offside 3 μέτρα με το Λιμπερόπουλο 3-0, τους πλακώσαν στο ξύλο στην κερκίδα και έγινε εκεί ένα 9 ιδία τελικός. Θα έπρεπε ο Ατρόμητος με την ΑΕΚ να ήταν διαφορετικός. Φόνσου, κορίτσι με το άλογο και σταματήστε τώρα εκεί πέρα 600 άτομα νοματέοι, τελειώσατε. Ατρομητάκος. Ατρομητάκος. Με πήρε με ένα κύπελο 3 μέτρα goal offside η ΑΕΚ. Να είμαι Ατρόμητος και ατιμωρήσω τον Ουάρντα. Πλάκα ρε με κάνετε. Ποιος, γι' αυτό έχει 600 άτομα 500 και 1100 στα μεγάλα ντέρμπι. Οι 800 είναι αντίπαλοι. Έλα, τελείωνε. Βρήκατε τον Ουάρντα χαζόν εκεί, χαζούλη κτλ. Και τον πυροβολάτε. Δύο ναι. Στο άκαθρο Ατρόμητος. Ναι. Από τον Ατρόμητο. Ναι. Δύο από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τέσσερα. Από τον Ολυμπιακό. Αυτό έγραψε. Ουάρντα. Αυτό έγραψε. Σας απαυτώνει. Σας κάνει έρωτα. Σχίζει και το πικ το καλτσόν. Σώπα μωρέ, τι έκανε ο Ουάρντα, του κόψουνε την μπάλα. Η Φλόρη του Ατρόμητου. Ο Φλόρος ο Σπανός. Και ο Αγγελόπουλος και όλοι. Εγώ θα τα πω και στον Αλεύω. Τι να κάνει, του κόψει την μπάλα, ρε. Τρία μέτρα goal of sight. Έχασε ο Ατρόμητο σκύλο. Σε βάλε κόλμα κεφαλιά και έχασε ο Φαλακρός το δελτίο. Φραστό χάσε το δελτίο. Τι να το κάνω το παιδί, επειδή έχασε το δελτίο με τον κόλ του Άντε, πάνω τον βρίσκω. Εγώ τι είμαι, κουμαρτζίσα και σένα. Προς τιμήν σου. Τι να το κάνω το παιδί τώρα. Καλά έκανε. Σηκώθηκε μέχρι εκεί στο πρώτο δοκάρι, έκανε καλή την κίνηση. Προς τιμήν σου είναι αυτό. Τι να βρίσκω εγώ τον παίχτη. Επειδή έχασε εγώ προς τιμήν προς τιμήν μου τώρα. Δεν είπα το αντίθετο. Λοιπόν, είμαι υπέρ του Άρντα. Τέλος. Ραπτόπουλε, ψεύτη θα πει τώρα γιατί δεν είναι το κυμπόκο τη Δευτέρα και εσύ είπε ότι ήταν στη ΜΕΝΤ. Ενώ η ΜΕΝΤ έπαιζε την Κυριακή. Με είπε πάνω εδώ τη ΜΕΝΤ παίζει γάμα εθνική. Ξέρω εγώ πώ παίζει αυτή η βρωμομέντρε. Α, εδώ έχουμε παραπληροφόρηση. Με λέει κοτάκι τα πάω να δω τη ΜΕΝΤ. Γάμα η τίκη. Καλά, ρε και σε πούλησε τρέλα ο κυμπόκο. Εσύ τι είναι δηλαδή, εγώ, ξύλο σου δίνει. Δεκτό. Ναι, έχει αυξήσει την ξυλοχωρητικότητά σου, μα τα έχει πει και ο Δημήτρη, οκ. Okay. Ναι. Εσύ δηλαδή, άμα σου δώσει μια μπουνιά ο Κιμπόκο, θα τη σταθεί δηλαδή. Δεν θα μου δώσει. Δεν θα σου δώσει. Όχι. Πάρε εκεί, δεν σου δώσει μια σφαλιά, και έχει και ένα σβέρκο για φάπα. Δεν πρόκειται. Έχει ένα σβέρκο για κατραπακιά, ό,τι πρέπει. Δεν πρόκειται να το κάνει. Σβέρκο. Δεν πρόκειται να το κάνει. Τρεις τόνους λίπος. Να τρώει οικογένεια τετραμελής για δύο χρόνια. Είναι δικό μα. Δικό σου είναι ο Κιμπόκο. Εγώ κάνω εκπομπή. Άμα φύγει καμιά μέρα με άδεια, το φέρνω εδώ. Η διακροματικότητα θα έχω. Άμα τη νομίζει τι διαφορά έχει με τον Κιμπόκο. Ένα φύγω. Κάνει ένα, σου κάνει ο άλλο. Τι οπότε αν πεθάνω δεν συναγωγείς. Δεν θα συναγωγείς, σαν άνθρωπο θα συναγωγείς τώρα. Θα συναγωγείς εσύ, άνθρωπος. Τώρα, εσύ και άνθρωπος δε, είσαι εξωγήινο. Έλα ρε τελείω. Δεν υπάρχει. Τελείω είναι βρε τώρα. Λοιπόν, ναι. Είχαμε ένα επεισόδιο. Τι επεισόδιο. Το οποίο αναφέρθηκε κάποιος φίλος εσφαλμένα. Εσπασμένα. Εσφαλμένα. Εσφαλμένα. Ναι. Αλλά αξίζει τον κόπο. Τι επεισόδιο ήταν. Να το αναφέρουμε. Πού. Λοιπόν, εγώ λέω σήμερα. Πού έγινε το επεισόδιο. Στο τελικό του League Cup της Αγγλίας. Εσύ δεν, δεν μιλάς για βία. Πώς θα μιλήσεις τώρα, δηλαδή, γιατί να μιλήσεις. Τώρα γιατί να μιλήσεις για βία. Δεν είναι βία, επεισόδιο έγινε. Επεισόδιο είναι, τι εγκεφαλικό, τι ήταν, ισχυμικό, τι επεισόδιο. Θες να ακούσεις. Τι επεισόδιο, τι, να για μπε. Φτάνει, πλησιάζουν, τελειώνει η παράταση και πλησιάζει η διαδικασία των πέναλτι. Α, μάλε κόκκινα, τα έχουμε παράταση. Έχει στον πάγκο τον καμπαγέρο. Τον κάψαμε το θέμα, ρε κόκκινα. Δεν το κάψαμε. Το κάψαμε, φτάνει. Το συζήτησε με τον Κουλιανό. Το συζήτησε όλο ο κόσμο, το συζήτησε. Δεν άκουσα κάποιον που συζητάει. Του έδωσε 220.000 ευρώ πρόστιμο. Τέλειωσε. Καλά έκανε, τελείωσε. Αυτή ήταν η τιμωρία. Άλλο πράγμα. Τι θες. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ναι. Να έχεις έναν παίκτη, να τον λες να βγει έξω και να μην βγαίνει. Ναι, ναι. Τι ήθιστε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι ήθελε, περιπτώσεις. Φεύγει ένας από τους δύο περιπτώσεις. Άμα. Εγώ λέω ότι φεύγει ο Σάρι, τελείωσε. Ναι. Κοίτα τα χάλια σου εσύ. Δεν τώρα. Μπορεί να συνεχίσει, ρε φίλε. Κοίτα τα χάλια σου εσύ τώρα. Μπορεί να φύγει ο Πέτρης. Κοίτα τα χάλια σου εσύ. Κάστο Σάρι. Ποια χάλια μου. Που πήγε άλλο σαν τον Ουρακοτάγκο ο Θεοδωρίδης και χτυπούσε τον πάγκο και δεν ευγείται αυτό σου το άλλο. Δεν το ανέφερα. Κοίτα τα χάλια σου εσύ με τον Σάρι τώρα. Δεν το ανέφερα.
τον ουρακοτάγκο τον άλλον ανέβηκε πάνω από τον πάγκο. Σαν την τζίτα εκεί φώναξε. Δεν το επισήμανε. Ένα επισήμανε. Τι επισήμανε τώρα. Επίση. Ο Σάρι πρέπει να φύγει ή ο Γκολκί. Καλά, ρε, από εμά έμαθε ότι υπάρχουν δύο διοικήσει. Τον κράζαμε για αυτό που έγινε με τον πάγκο. Και μου λε τώρα, κοίτα τα χαλιά σου. Για τον Σάρι μιλάμε. Αυστηρή. Εσύ ξέρει αυτά του Ηρακλή. Φυσικά. Τα ξέρει. Ναι. Και είσαι ακόμα με αυτό το αμάξι. 10 μάτς στο 8, στο 7 και στο 6 πονταρίσματα. Ένα ποντάρισμα δεν ήξερε. Αν ήξερε, φίλε. Τότε δεν το ξέρει το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ρε σαχλαμάρα. Δεν το ξέρει. Τι ρεπορτάζ. Εγώ αν είχα στον Ηρακλή, ήμουν Ηρακλιδέα. Ναι. Έκανα ρεπορτάζ Ηρακλή. Δεν κάνω ρεπορτάζ. Όλο τον Ρωμάνο κάνει. Ναι, αν ήμουν εγώ Ηρακλιδέα. Ναι. Και έβλεπα ένα 0-3-4-4-3-0-1-1-0. Και του έλεγα, λάτε εδώ. Εγώ τι, απόξω. Τι λέτε, ή σα κατακεραυνώνω. Θα πείτε. Αλλά σε χάιβανο. Πες ό,τι θέλει. Τι πες ό,τι. Χαϊβάνης. Ξέρεις το ρεπορτάζ του Ηράκλη. Τι ρεπορτάζ ξέρεις από το Ηράκλη. Εφτά μάτς ο άλλος ο Θεόφιλος ο Πατέλης τα έβαλε χθες στο Facebook. Πώς το λένε, Facebook. Και είχε 8 μονάδες στο ένα μάτς. 5 μονάδες στο άλλο μάτς. 6 μονάδες στο άλλο μάτς. Είναι νομικός και είναι σοβαρός. Τι νομικός σοβαρός. Δείτε τις μεγαλύτερες αποδόσεις και σκεφτείτε. Δεν έγραψε τίποτα άλλο. Ναι. Δείτε λέει που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Φίλα τηλεφωνάζουνε. Φυσικά. Δεν τους άκουσα. Άλλο υποψιάζουν. Άκουσες κανένα να φωνάζει εκεί. Λέγε ρε κόκκινο, βγάζει την πίπα μέσα εδώ πέρα. Τι υπενήσεις δηλαδή. Τι υπενήσομαι. Δεν υπενήσομαι τίποτα. Εσύ ξέρεις. Θα μιλήσουμε και τον Ηρακλή. Τι να μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Αυτά τα παπούτσια τα πήρες προχθές. Άλλα 12 χρόνια θα τάξεις. Ένα μάτσο του Ηρακλή δεν θα παίξεις 8 μονάδες να πάρεις. Τρία διαφορετικά ζευγάρια. Εντάξει, ναι, εντάξει. Άστο να πάει στην ευχή τη Παναγίτσα μα τώρα. Άστο το θέμα τώρα. Με τον Ηρακλή τώρα. Ο Σάρι σε πείραξε. Ο άλλο σαν τον Ουρακοτάγκο ανέβηκε πάνω στον πάγκο και έμεινε και αυτό και ο άλλο και ο τρίτο και τα βρήκαν και εσύ. Ο Σύλλογο Πολιτών Παπουσιών Μπακλαντέ Έλλη ανακοινώνει ότι όλα τα παπούτσια που φοράει ο Ραπτόπουλο μετά τη λύση τη συνεργασία μα είναι μαϊμού. Μαϊμού είναι. Κοίτα εδώ. Μετά τη λύση συνεργασία. Ό,τι φοράς είναι μαϊμού. Καλό είναι, ρε. Ωραίο είναι. Ξέρω το ρεπορτάζ του Ηρακλή και ακόμα με το Σιετσέντο με σπασμένα φανάρια. Ξέρεις το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ξύπνιε εσύ. Οι ξύπνιοι κάνουν τέτοιες δουλειές. Εσύ ήρθες εδώ, ο Ηρακλή, μη σε δίνει θύρα 10, τα παιδιά δεν φταίνε. Ο πρόεδρος δύο αυτό. Άντε μωρέ τώρα μεσημεριάτικα τώρα. Τι θες τώρα μεσημεριάτικα. Πάρε σε κανένα άλλο θέμα τώρα. Ο Ηρακλής και ο Ηρακλής. Πες ο Πάκου τον Πανιώτα. Για το Σάρι. Α, στο Σάρι τώρα. Για το Σάρι. Ο Σάρι έχει να πληθεί μια εβδομάδα. Ο Σάρι τελείωσε από προπονητή τη Τσέλσι μετά από αυτό. Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Τις τεσσάρες που έφαγε δεν τελείωσε, τώρα τελείωσε. Έλα. Έλα. Το επόμενο αποτέλεσμα. Τα σκέφτονται πολλά. Έλα, εντάξει. Τα σκέφτονται. Τον Μουρίνιο το διώχνανε για την αποζημίωση. Τελικά το διώξανε. Τα υπολογίζουν όλα. Εκεί είναι business. Εκεί μπορεί ο τελευταίος να κερδίσει το πρόβλημά μου δεν είναι να φύγει ο Σάρι τώρα που έχει να πληθεί μια εβδομάδα. Σαν λεχρήτης εκεί πέρα μέσα στο πάγκο με την πίπα εκεί πέρα το τσιγάρο, το βρώμικο. Τα χέρια του, τα δυο τα δάχτυλα έχουν κυτρινήσει σαν του Σάκη του Μπουλά του συγχωρεμένου. Κίτρινα δάχτυλα. Ο Σάρι τώρα με τις φόρμες τις τρίπιες. Άστο το Σάρι τώρα. Πάμε παρακάτω. Ο Σάρι. Ή ο Σάρι θα φύγει ή ο άλλος. Δεν μπορεί να μείνουν και οι δύο. Πολύ σωστά το λες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το λέω σωστά. Βέβαια το λέω σωστά. Μασκράζει, μασκράζει. Η ομάδα σου όμως που μείνανε όλοι θα τους λες. Ο Ηρακλής και ο Ηρακλής. Θες να πω για την ομάδα μου τώρα που παίζει ο Πάο. Θα πω για την ομάδα. Πες που παίζει η ομάδα στην άλλη κυρία. Ανακοινώσανε ότι θα γίνει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή. Ναι. Όχι, μωρέκο. Δυστυχώς δεν θα μπορώ να είμαι εκεί. Γιατί φοβάσαι το σοπάκι. Γιατί είναι την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Την ώρα. Την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Μάλιστα. Τι ώρα είναι δηλαδή. Μια μισή. Πάνε εκεί και ξεκινήσω. Εγώ έρχεσαι μετά κάτι. Όχι. Τι? Ρωτάω κάτι τώρα. Θα μας πούνε τι συμβαίνει στην ομάδα του Ηρακλή. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο και το πλάνο του τώρα που ο Ηρακλής δεν ανεβαίνει. Το σχέδιο είναι άλλα 5 μάτς με 8 μονάδες. Και μην είδετε τον Παναγή μετά. Αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο ψάχνει αυτός. Σχέδιο. Εγώ θέλω να μάθω. Τι σχέδιο ψάχνει. Από τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο. Τι Θανάση Παπαδόπουλο. Τι ο Φλωρίδη ρε να μάθω. Θα μας πούνε ναι. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πλάνο που έχουν για τον άλλα 5 εμάς με 8 μονάδες. Που... Να κάνει ο Πατέλης εκεί να βάζει. Αυτό είναι το σχέδιο. Έλα ρε προποτζίδικο τώρα θες και σχέδιο. Πάνε σε καμιά σοβαρή ομάδα. Ο Πακ παίζει Κύπρο. Σχέδιο θέλει τώρα. Θέλει σχέδιο αυτός. Τι ωραία, παίζει κύπελο και έχει πολλές αλλαγές. Ποιος? Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Ή θα μηδενίζεις και τι να μηδενίσω, ρε, το μηδενισμένο να μηδενίσω. Ό,τι λέω. Κόλλα του χαρτιού χωρί. Λευκή κόλλα χαρτιού είναι ο Ηρακλής. Πλάκα με κάτι. Συγγνώμη, η ερώτηση που κάνω είναι εσφαλμένη, είναι λάθος. Όχι, είναι τυποποιημένη, είναι καθοσπρεπική, είναι για να περνάει η ώρα. Γιατί, όχι, ναι. Δεν είναι για να περνάει η ώρα. Είναι για να περνάει η ώρα, είναι για να κάνει τον καλό, είναι για να δείξει ότι ενδιαφέρεσαι, είναι να ξέρει το ρεπορτάζ. Ναι, με ερωτήσει κάνει ρεπορτάζ. Πριν από 2,5 μήνε είχα πει ότι Ηρακλής έχει δύο διοικήσεις και μια αντιπολίτευση. Ναι. Και έλεγες δεν γίνονται αυτά. Ναι. Και πολύ ακόμη. Ναι. Από την ώρα που πάρεις να βγαίνει αυτό προς τα έξω, ναι. Λέω έτσι δουλειά δεν γίνεται. Κάτι ναι. Δεν πάει καλά. Ναι.
Για τα μάτσα μας πεις, ρε. Άσε τώρα. Εγώ μιλάω για πράγματα που γνωρίζω. Καλά μάτσα μας πεις. Βγήκε ο Κυριάκος Θωμαίδης και είπε ότι για το παιχνίδι Απόλλων Λάρισα Αιγινιακός παίχτηκαν τόσα λεφτά εκεί. Ναι. Πόσα λεφτά. 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αν έχεις εσύ να μου πεις πού παίχτηκαν λεφτά για τον Ηρακλή, να σου πω κι εγώ. Εγώ είπα κάτι τέτοιο. Εγώ δεν γνωρίζω να παίχτηκαν κάποια λεφτά. Αν γνωρίζει κάποιος και έχει στοιχεία να μου τα δώσει, θα τα βγάλω. Τι λέει, ρε. Εγώ δεν είπα όχι σε αυτά που λες, αλλά ό,τι λες θα το λες τεκμηριωμένα και με αποδείξεις. Αν δεν μπορώ να αποδείξω κάτι, γιατί να βρεθώ εγώ καταγγειλόμενος. Καταγγειλόμενος εγώ είμαι, είπα κάτι εγώ τώρα. Γιατί να με καταγγείλω. Είπα κάτι για καταγγελία εγώ. Τι λες για προποτζίδικο. Είπα και λοιπόν τι είναι ο προποτζίδικο. Τι είπα κάτι εγώ. Ο προποτζίδικο που είπα. Ο προποτζίδικο. Έλα κόκκινη, πάνε σε καμιά σχολή. Γραπτό που λένε, θα μας πεις γιατί το έκαψε το παπά για τον Γιωργάκη και τώρα τον κάνει σαβάντα. Πήρες κανένα μηνιά του καβαβά, όχο. Ποιος είναι ο κύριος? Όχο. Πώς λέγεται αυτά. Πήρα μηνιά του από ποιον? Από τον Γιωργάκη. Ο Ντέμις παίρνει μηνιά του από τον Γιωργάκη. Ο Σπάου, πώς το λένε, και ο Κάκος παίρνει μηνιά του από τον Γιωργάκη. Εντάξει. 973. Άντε, μπράβο. Δεν θα επιτρέψει. Κι άλλοι τότε άνεργοι. Παλιοί παίχτες προπονητές που τους έχει μαζέψει εκεί παίρνουν από τον Γιωργάκη. Ο Ραπτόπουλος από τον Γιωργάκη το καφέ του τον πλήρωσε στο Μακεδονία Παλάς, στον μπάρμαν. Κατάλαβες? Ισχύει αυτό. Κουρουμπαγλά. Άντε μπράβο. Το επιβεβαιώνω. Άντε μπράβο. Οτιδήποτε είναι και είναι μεμπτό από τη μεριά του, δεν το κρύψαμε. Και από τη μεριά μου. Χωράφια θέλετε να πουλήσετε, χτυπάτε πάει στο Μακεδονία Παλάς. Ο άλλος πήγε με τη χερούκλα, ο Πρέλεβιτς, λέει δώσε λεφτά για τους μαύρους. Άντε μπράβο. Επέτες. Που θα μας πείτε για λεφτά. Πέτες όλοι. 973. Άντε. Μήνυμα για να κάνω διαφήμιση. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν επιτρέπω. Μπράβο, και Γρηγόρη. Δεν επιτρέπω και τον Κωστή να το διαβάσει. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν θα κάνω διαφήμιση σε κανέναν. Ναι. Λοιπόν, όλοι κρινόμαστε από αυτά που κάνουμε και λέμε. Γι' αυτό μας ακούτε ή δεν μας ακούτε. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Σας δίνω ρεπορτάζ από Λάρισα. Βγήκε ο Κούγιας και είπε ότι πιθανόν ενδιαφέρονται για την αγορά ο Σωτήρης Κυριάκος, ο Γκούμας, ο Βασινάς και ο Μόρας. Μου φαίνεται απίθανο. Δεν κατάλαβα, ξαναπέστω. Ότι ενδιαφέρονται για την αγορά της ΑΕΛ τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που σου ανέφερα. Ποιος? Ο Μόρας, ο Κυριάκος, ο Βασινάς και οι υπόλοιποι. Ο Βασινάς, ο Μόρας και ο Κυριάκος. Ναι. Ναι. Ο άλλος μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν θέλω να διαβάσω. Ο ψέματα είναι αυτό. Τότε πες το. Ότι πεθαίνει η Νόρα Βαλσάμι στη Σύρο. Ναι. Εντάξει, δεν πεθαίνει ούτε οικονομικό πρόβλημα. Όχι, ότι είναι κατάκητη. Κατάκητη δεν είναι. Έχει ένα πρόβλημα με τη μέση της, στον πέμπτο σπόνδυλο και κάνει θεραπείες, περπατάει, κάνει. Εντάξει, είναι και 71. Είναι καταπονημένη, όντως, αλλά δεν πεθαίνει. Κόκκινη για την επόμενη φάση του κυπέλου στου 4 και θα γίνει κλήρωση. Θα πούμε και αυτά τα ζευγάρια. Θα γίνει κλήρωση. Θα σου λέω γιατί γράφουν διάφορα τα περιοδικά κτλ. Κτίζει ένα σπίτι στη Σύρο η Βαλσάμι με τον άντρα τη, με το οποίο το Πάσχα μου είπανε με φιλοξενήσει το καινούριο του στο σπίτι. Οπότε δεν είναι και για να του λυπάσει. Εντάξει. Τώρα πεθάνουν αύριο μεθαύριο στα γεράματα, όλοι θα πεθάνουν. Okay. Παιδιά, ακούγεται ο Ματέο Γκαρσία του Άρη για τον Πάο 22 χρονών. Με τη Βαλσάμι μιλάω 4 φορές την εβδομάδα. Οπότε, και με τον Ερίκο. Και με τον Ερίκο, ναι. Λοιπόν, 22 χρονών φέτος, 8 γκολ, 2 ασίστ, κανένα 4 μήνα νομίζω, η ρήτρα. Χωράει, τι λέτε παιδιά. Για ποιο μάτς, για ποιο μπέτ. Για τον Ματέο Γκαρσία, τον πάρει ο Πάοκ από τον Άρη. Τον Ματέο Γκαρσία να το βάλει πού να παίξει. Δηλαδή είναι καλύτερος από τον Ενρίκε. Είναι καλύτερος από τον Ζαμπά. Καλός παίκτης είναι ο Γκαρσία. Αλλά δεν είναι καλύτερος από αυτούς που έχει ο Πάοκ. Είναι καλός παίκτης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τρελαθούν στον Πάοκ να τον πάρουν. Είναι καλός παίκτης. Πιο πολύ θα ταιριάζει στην ΑΕΚ. Εκεί πονάει η ΑΕΚ πιο πολύ. Καλησπέρα, Αλάνια. Οπα. Κύριε Κόκκινε, ναι. Το κάπνισμα απαγορεύεται ειδικά μέσα στο στούντιο. Ο ΡΑΠ δικαιούται να προβεί σε όλε τι νόμιμε ενέργειε τη βάρου. Δεν καπνίζει, ρε. Αν αντέχει τα κιλά σα, εκτό αν αυτό το βοηθά στην τρικόπτωση. Όχι, όχι, όχι. Δεν καπνίζει ο Κόκκινε. Ατμίζει. Τι κάνει? Ατμίζει. Έχει ένα σαν ατμό να πούμε. Δεν καπνίζει, μέχρι. Κάντε μια αναφορά για τα επεισόδια στην Τολμαίδα. Δεν έχω εικόνα και δεν ξέρω. Τι έγινε στην Τολμαίδα. Δεν έχω εικόνα. Πλακώθηκε ποιο με ποιον. Δεν έχω εικόνα. Να πω κάτι για κάτι. Ποιος έδινε ποιον, τι έγινε, πείτε μας, δεν μπορεί να τα ξέρω. Δεν έχω εικόνα. Τελείως, εντάξει. Εντάξει. Για τον Κούι που τον βρήσανε ο Βασιλόπουλος και αυτοί, κατάπτυστη είναι. Εντάξει, δεν το βρίζει τον άλλον όταν βγάζει τα συναισθήματά του. Εντάξει. Δεν βρίζουμε παλεμάχους ποδοσφαιριστάς καμιάς ομάδας όταν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Λέει, θέλω να χάσω, δεν θέλω να πάρω πάνω το πρωτάθλημα. Και το βρίζετε, ρε. Δηλαδή, εσείς θέλω να τα πάρει εκεί πέρα. Τι θέλει να πει, ότι, τι, θέλει, τι περιμένει κάποιος να πει, ότι θέλω να πάρει. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
yet. You really got me now. You got me so I guess you've had night. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Μάρκου Βότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer όπως κάνει ο Κωστής ή εγώ όποτε χρειαζόμαστε. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, κλειδωθεί η πεθαρά σας όπως έχουν κάνει πολλοί και το μετανιώσανε μετά ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, για οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85 27 27. Δεν είναι διαφήμιση, απλώς διαβάστε το μήνυμα χωρίς να αναφέρετε ονόματα και ραδιοφωνικό σταθμό. Εκτός αν προστατεύετε και εσείς τον. Λοιπόν. Τι έγινε, το διαβάζω. Το διαβάζω γιατί όχι είναι ευγενής. Όχι, 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 όχι. Μπράβο, με πρόλαβα. Λοιπόν. Λοιπόν. Για τα απειλητικά μηνύματα στον Παντελίδη, για τα βρυσίδια από τον Τάδε σε Άρη και Κούη δημόσια να τα λέει. Και την επίσκεψη πριν από λίγο τον σουπεράδο σταθμό, κλάψα και συγγνώμη ο σταθμός. Δεν είναι τίποτα να μας πυλώνει, θα μας βρίσκεται μπροστά σας. Άρη Σούπερ 3 ευός μου. Τι είπε ο Άρη Σούπερ 3 ευός μου, ότι τι δηλαδή, θα κάνει τι. Δεν ανέχονται ρε παιδί μου, ναι. Ήβρις, ναι. Από κανέναν για την ομάδα. Ποια ομάδα, τι είπε, ποιος είπε για την ομάδα τους. Ο συνάδελφος. Δεν είπε για την ομάδα τους, για τον Γκου είπε, δεν είπε για την ομάδα τους. Δεν το είδα το ποστάρισμα, το έχεις δει εσύ. Άμα δεν το είδες το ποστάρισμα, ρε κόκκινε, γιατί παίζεις σε μια διαδικασία. Δεν το ξέρεις το ποστάρισμα. Ο Βασιλόπουλος έβρισε, είπε λακαμά τον Κούι και τον είπε βαριά λόγια. Επειδή είπε ο Κούις ότι ρε παιδί μου, άμα πάρει ο Πάκο το ποστάρισμα θα στεναχωρεθώ. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι ένα θέμα μεταξύ του Βασιλόπουλου και του Κούι. Γιατί να εμπλακεί ο Σούπερ 3 ευγός μου, γιατί να εμπλακεί η θύρα 4 Ανοπόλης κτλ. Είναι μεταξύ δύο ανδρών. Θα μαλώσω εγώ με τον άλλον και θα πρέπει να έχω από πίσω μου λόγο ή από την άλλη μεριά. Τρελαθήκατε, ρε. Είπε αυτό, άμα θέλει ο Κούις να απαντήσει, θα απαντήσει ο Κούις. Τι είναι ο Κούις, μωρό, 65 χρονών είναι, 63 πόσο είναι. 64 χρονών είναι. Δεν θέλει μπαμπά ο Κούις από εκεί να μιλήσει. Λοιπόν, αυτά, και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά είναι και τα πικάντικα στη ζωή. Αυτά είναι τα λάδια και τα πιπέρια. Θα πει ο Βασιλόπουλος στον Κούι, ο Κούις θα πει, τι θα κάνουμε, δηλαδή, θα μείνουμε μες στο σπίτι μου, κύριε. Δεν μπορούμε να διαπληκτιστούμε σαν άνθρωποι δηλαδή. Φυσικά και μπορούμε. Λοιπόν και τι έγινε. Εσύ, ο ένας αρέσει έτσι να υπάρχει. Ναι, κοίταξε, από τον Άμε Μουγκό, σαν το Φέρτη. Πήγα μια μέρα σε μια καφετέρια ή να πιω ένα καφέ και βλέπω το Φέρτη, το Γιάννη, τον ηθοποιό με τη γυναίκα του. Τρεις ώρες. Τρομερή φωνή. Ναι, τρομερή φωνή. Καθόταν τρεις ώρες ο Φέρτης, σαν άγαλμα, έτσι σταθερός, ένα βιβλίο διάβαζε η γυναίκα του τρεις ώρες, δεν ανταλλάξαν ματιά, ούτε τα βλέφαρα του ο Φέρτη. Σε τι ηλικία, περίμενε. Τι ηλικία, ρε, σε τι ηλικία το είδε ο Φέρτης με τη γυναίκα του. Ρε τι φέρτης με τη γυναίκα του. Πόσα χρόνια. 150 χρονών είναι, 200 να είναι, δεν κατάλαβα. Όταν είναι τόσα χρόνια. Ναι. Δηλαδή εσύ προτιμάς αυτό ή που βλέπεις νέα παιδιά. Ναι. Ζευγαράκια, ναι, ή ναι, φίλους και ο κάθε ένας παίζει με το κινητό του και δεν μιλάμε μεταξύ του. Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή κράζεις αυτούς οι οποίοι είναι κάποια χρόνια. Ναι. Και είναι λογικό. Άλλο είπα, να ρε, έχει επέλθει φθορά. Άλλο Χριστέ, θα πεις. Ωρε Χριστέ μου παρά. Όχι, δεν είναι ό,τι σε βολεύει. Πω. Καλά, μίλα μόνο. Δεν άνοιξε τα βλέφαρά του. Τρεις ώρες. Ο ένας. Πέρασε η σερβιτόρα, ούτε το πισινό τη σερβιτόρα είδε. Okay. Πέρασε ένα παιδαρά, ούτε το παιδαρά είδε η άλλη. Ούτε τα μάτια σηκώ. Εσύ ποιο θα βλέπεις, το παιδαρά ή τη σερβιτόρα. Το παιδαρά θα βλέπα εγώ. Εντάξει, εσύ θα βλέπεις τη σερβιτόρα, εσύ είσαι άντρας. δηλαδή από αυτό το πράγμα. το άνοστο, το άνευρο. Προτιμάω το Βασιλόπουλο. Τις extreme καταστάσεις. Να βρει τον Κούι. Να βρει εμάς. Και ο Κούι και ο Μπαλής να πούνε δεν γουστάρω, γιατί αυτά αισθάνονται. Τώρα, αν ξεφύγει κάποιο και πει μια βρισιά και τα λοιπά, εντάξει, είναι κατακριτέο. Τώρα θα κρίνω εγώ τον Βασιλόπουλο ή τον Κούι, ενώ έχω πει τα χειρότερα, έχω πλακωθεί, έχω κάνει. Θα κάνω εγώ τον καλό τώρα στο μικρόφωνο, αφού και εγώ τα ίδια μούτρα έχω. Περίμενε. Δηλαδή τι. Επειδή το θέμα χρήζει ψυχαναλύσεως, να ρωτήσουμε τον κύριο Κάζη. Κύριε Κάζη, συγγνώμη, όταν βλέπετε τέτοιες καταστάσεις και ένα δημοσιογράφο να επιτίθεται ενός παλεμάχου ποδοσφαιριστή, τι πιστεύετε. Αυτή τη στιγμή είναι. Και οι δυο είναι οπαδοί. Δηλαδή, ο ψυχισμός τους δεν έχει να κάνει ούτε με παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ούτε με δημοσιογράφο. Είναι και οι δυο οπαδοί και έχουν μέσα τους συναισθήματα και τα εκφράζουν. Συγγνώμη, κύριε Κάζη, επειδή εσείς είστε οπαδός του ΠΑΟΚ, ακούτε τώρα από έναν παίκτη ο οποίος ήταν πανελλήνιας εμβέλειας, φόρεσε και τα χρώματα της εθνικής ομάδας και μάλιστα με πολύ μεγάλη ευκαιρία στο σκοράρισμα, πέτυχε και σημαντικά γκολ. Τώρα είναι δυνατόν τώρα ένας δημοσιογράφος να το βρίζει ή αυτός να λέει ότι δεν θέλω, πώς το ερμηνεύεται αυτό. Και στα μοναστήρια γίνονται φασαρίες, γίνονται παρεκτροπές, γίνονται παραπατικές συμπεριφορές και πρέπει να. Δηλαδή, εγώ είναι ότι εκφράστηκε και δεν τα πήρε μέσα του. Δηλαδή, καλά κάνουν και οι δύο.
για το ότι γίνεται αυτό μέσω των social media και όχι πλέον face to face όπως γινόταν παλιά, τι έχετε να πείτε? Αυτή είναι η εποχή, η σύγχρονη, δηλαδή παίζουν box μέσω του Facebook. Και κάτι τελευταίο. Πώς εξηγείται ότι ο κύριος Δραπτόπουλος ξαφνικά άρχισε να δουλεύει με τα social media και να γράφει? Ο Δραπτόπουλος είναι ο καλύτερος, εξελίχθηκε. Πήγε στην εξέλιξη. Δεν είναι στάσιμος. Δηλαδή δεν σε κάνει τίποτα που με αυτά τα δάχτυλα μπορεί και πατάει και πληκτρολογεί? Τα δάχτυλα του Δραπτόπουλου είναι πάρα πολύ όμορφα. Δεν είναι σαν τα δικά σου, είναι σαν με σάλτσα από πάνω. Έλα ρε κόκκινε, πάνε στα δέματα. Σε ρε κόκκινε. Με παίρνει ο Κάτζης μετά μια μέρα. Δεν μου λες. Και κεδιάζω εγώ. Όχι, του λέω, όταν φορτσάρεις όμως, τρελαίνεσαι, του λέω. Μόνο όταν φορτσάρεις. Άκου τι τώρα. Γεια σου ρε Αριστείδη, καθηγητή. Λοιπόν, καραφλόψαρο. Είπε θα με πάρει στο πανεπιστήμιο για να μιλήσω εκεί για το θέμα της ψυχιατρικής εγώ. Μόνο σου? Τι μόνο? Φυσικά μόνο. Θα τα πούμε, Αριστείδη. Τι θε? Πρώτα γνώρισε εμένα, σε γνώρισε το Φαλακρό και τώρα αλλού τρως, αλλού πίνεις και... Όχι, εσένα θα σε πάρει εκεί που είναι οι γευστηγνώστες να δοκιμάσεις τα κρασά. Πλάκα, πλάκα, το θυμάμαι. Παρότι ήμουν αδύνατος, ναι, στο στρατό κάποια στιγμή. Γευστηγνώστης. Όχι, τι γευστηγνώστες. Γευστηγνώστες. Κάνε διαγωνισμό ποια εταιρεία θα δίνει κάποια πράγματα στο καψιμί. Και λέει θέλουμε κάποιους δοκιμαστές. Έναν από κάθε λόγο. Και πήγα. Λοιπόν, δεν πήγαινες. Τώρα θα πήγαινα, τότε. Όχι, ναι. Επειδή έχεις σημείο G στο λάριγκά σου, πρέπει να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη γη που έχει σημείο G στο λάριγκα. Δηλαδή, εσύ, άμα σε σταματήσεις, θα έχεις εμινόπαυση στο λάριγκα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, μετά τα 55-60, όπως οι γυναίκες παθαίνουν εμινόπαυση, εσύ θα πάθει ο λάριγκά σου αγευστόταση. Δηλαδή, θα έχεις αγευστία. Πώς θα λέγει, κατάλαβες. Δηλαδή, λες ότι θα είναι η μεγαλύτερη τιμωρία αυτό. Όχι, ρε παιδί μου. Πώς παθαίνει η γυναίκα που δεν. Οι ορμόνες. Ή ο άντρας που. Ναι. Και, σε, και, θα, μπορεί. Και θα έχει και εσύ φυσερό και θα φυσιέσαι. Γιατί αυτές τη μια κρυώνουν, τη μια ζεσταίνονται. Αυτό το. Ναι. Πώς λέγεται, δεν λέγεται φυσερό. Το φυσερό λέγεται. Πώς λέγεται ρε, αυτό, βεντάλια, ρε. Βεντάλια. Φυσερό λέγεται. Καραφλό ψαρό. Το Τρέγια έπρεπε να έχει δίπλα σου να σβερκώνει σε κάθε μακακία που λες. Ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας είναι... καταρχήν είναι προσωπικός μου φίλος. Και αν θέλετε να μάθετε, χθες μου το είπε ο Πετρούλης, μου λέει εκείνο το επεισόδιο γιατί έβρισε τον Τρέγια. Του λέω για να ανταλλάξω τα νερά. Να έρθει εκεί σαν τον Γιώργο Φούντα να πούμε με τον Τρέγια καταρχήν να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το θεωρώ ένα πολύ τίμιο παιδί εργατικό, πέρα από τις πλάκες τώρα και τις κόντρες που υπάρχουν, και το θεωρώ ένα εργάτη της ζωής. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ένα άνθρωπο που μάχεται καθημερινά με τα σφάλματά του, με τις αυτές του κτλ. Είναι τίμιο στη δουλειά του. Ναι. Εξαιρετικό. Ξέρω, σε έκανε κάτι καμπινέδες εκεί, τζάμπα με είπε. Τζάμπα δεν τα έκανε. Ήρθε και βρήκε κάτι αράχνης, κάτι γάτες. Κανονικά. Κάτι κροκοδίλους. Και εξαιρετικό στη δουλειά του. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γιατί θα εξαιρετικό. Καλησπέρα, ράπ και κόκκινη, τι άποψη έχετε για το Μασούρα του Ολυμπιακού? Μπορεί να εξελιχθεί σε καλό παίκτη? Ποιον από τους δύο Μασούρες τώρα, τον μπακ ή τον εξτρέμ? Γιατί extreme. Υπάρχει ο Μασούρας ο δανεικός που είναι μπακ, που μπορεί να παίξει back half, και υπάρχει ο Μασούρας ο εξτρέμ. Για μένα αυτός που χρήζει μεγαλύτερης εξέλιξης είναι ο μπακ. Αυτό που πήρα από τη Λάρισα από τον Κούγια και μπορεί να παίξει full back, ήταν αθλητής των 400 μέτρων και στα 100 έχει τρέξει. Έχει 11,1% και είναι πάρα πολύ καλός χειριστής. Back half. Νομίζω ότι εξέλιξη μπορεί να πάρει αυτός ο back, όχι ο extreme. Πάμε παρακάτω. Κόκκινε, θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση, γιατί δεν πας στη Μαρμίτα. Την τηλεοπτική Μαρμίτα εννοώ. Εκείνη παίζει Κυριακή βράδυ, νομίζω τελευταία φορά που πήγες έχει πάνω από 10 χρόνια. Έχει ανοιχτή πρόσκληση ο Κόκκινος να έρθει στη Μαρμίτα. Κοίταξε. Έχει ανοιχτή πρόσκληση ο Κόκκινος να φέρει χορηγούς και να πάρει χρήματα για να συνονοηθεί. Δεν έρχεται. Μη λέει μονοφαγάθηθε. Εννοείται. Άμπραμα. Ο Κώστας είναι πολύ εντάξει αυτό το θέμα μαζί μου. Του λέω όποτε θέλεις, όποτε νιώσεις. Η πόρτα είναι όποτε γουστάρεις, ναι. Η πόρτα ο κόσμος θέλει. Δεν εντάξει, είναι απλά. Ναι. Θέλω κάποια στιγμή. Άλλο πράγμα αυτό που κάνουμε εδώ, άλλο αυτό, θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό τηλεοπτικό με τον Κώστα. Πού να το βρεις το τηλεοπτικό ρε Κόκκινε, στη Θεσσαλονίκη να κάνεις λοιπόν, τηλεοπτικό. Αυτό που κάνει ο Κώστας είναι δικό του παιδί. Λοιπόν, από τις αρχές είχα πάει όταν ξεκίνησε με τον Τάσο, τον Νίκο τον Μπουγάτσα και τον Ντρούλινγκ. Είχα πάει μια-δυο φορές, πήγα πριν από 10 χρόνια μια φορά. Ωραία, φυσικά, τέλεια. Λοιπόν, δεν έχω κάποιο θέμα, απλά. Θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλει άλλο, ρε παιδί μου. Θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι δεν μου ταιριάζει αυτό. Ναι, μπορεί να είμαι λάθος. Εντάξει, άλλο λέω εγώ. Τώρα να σου πω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα κάνουμε τηλεόραση. Ούτε εμείς κάνουμε τηλεόραση. Αυτό δεν είναι τηλεόραση. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει. Εντάξει, δεν τηλεόραση. Απλά δεν θέλω
να μπω σε μια τέτοια λογική. Θα σας πω κάτι πριν. Εντάξει, δηλαδή, είναι μια εκπομπή πολύ extreme, εντάξει, που κατά κύριο λόγο θέλει να βγάλει γέλιο όπως θέλουμε να βγάλουμε γέλιο και εμείς. Εντάξει. Και θέλω να κάνω κάτι άλλο από εκεί και πέρα. Θέλω να κάνω μια απτά ίδια. Ναι, επειδή πόλη τηλεοπτικά δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Αυτό, δεν διαφωνώ. Αυτό, ναι. Ούτε σε... Πάει, τελείως, το είπες. Απάντησες, παιδί μου, λοιπόν, πάει, τελείως. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Χθες σας πήρε ένας γάβρος και το έπαιζε Παοξής κράζοντας τον ΠΑΟΚ. Από την γυναικωτή φωνή που χαρακτηρίζει πειραιότητας έκανε μπαμ. Σας παρακαλώ να τους καταλαβαίνετε, να τους ξεμπροστιάζετε όταν μπαίνουν κλιματικές μέρες. Γιατί μας ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μεσημεριάτικα. Τελείωσε. Φίλε, κάποια στιγμή μας ξεφεύγουν πράγματα. Εντάξει. Εντάξει. Ανθρώπινο λάθος. Αυτή η πίπα που κάνεις εδώ πέρα, ο ατμός, τι ευχαρίστηση έχει στο λαρίνκι σου, που έχει σημειωθεί το λαρίνκι σου. Πες μου, τι είναι ευχαρίστηση. Νομίζω ότι καπνίζω. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Όχι, ρε παιδί, η γεύση. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Κοροϊδεύω τον εαυτό σου. Νικοτίνη. Μόνο νικοτίνη. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Αυθυποβάλλω τον εαυτό μου τώρα σε μια. Έχει μέσα νικοτίνη αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα παίρνεις κάτι, δηλαδή αισθάνεσαι κάτι στο λαρίνκι. Ναι, μα ό,τι τελειώνει σε ίνι δεν είναι κακό. Η πίσα είναι κακό και όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιέχει το τσιγάρο. Αυτό είναι, είναι βλαβερό. Από ό,τι λένε όχι. Ποιοι λένε. Άκου να δεις. Μιλώντας με γιατρούς ειδικούς, μου είπανε ότι για οτιδήποτε. Ο μονολόγο τι είπε. Ναι. Στους γιατρούς. Μου είπε για οτιδήποτε πρέπει να εκφέρω άποψη, πρέπει να περάσει μια δεκαετία και να έχουμε διαπιστευμένα συμπεράσματα. Ναι, αυτό το είπα και για την κινητή τηλεφωνία, αν μπορεί να μας δημιουργήσει καρκυρώματα από την πολύ χρήση. Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ. Και οι οθόνες και τα λοιπά. Δεν απαντάνε οι γιατροί, γιατί φοβούνται. Θα σου πω. Γιατί παίρνουν και κάποιες εντολές. Χρησιμοποιώ τηλέφωνο. Ναι. Από την πρώτη μέρα που βγήκε η κινητή τηλεφωνία, το γνωρίζεις. Τότε που ήταν, το έπαιρνε στην πλάτη και μιλούσε μόνο στο λευκό πύργο. Σαν το πόδι του Ντόπερμαν, 48 νούμερο. Λοιπόν, εκείνες μοτορόλες τεράστιες. Ναι, ωραία. Είχαμε πάρει μαζί με δύο φίλους και είχαμε πάρει τα πρώτα κινητά που βγήκαν. Οπότε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, κανονικά με τη λογική αυτή, εγώ θα έπρεπε να τα έχω δει όλα κολλιόμενα. Τόσα χρόνια. 30 χρόνια κοντεύουν. Από το 91, 92 μέχρι. Κοντεύουμε 30 χρόνια. Θα έπρεπε να. Δηλαδή, τι να σου πω, αν πάθω κάτι. Σου δίνω το δικαίωμα να με κάνετε πειραματόζω αν έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα το κεφάλι μου. Κοίτα ότι το κεφάλι σου το έχει επηρεάσει. Λέει, αν πεθάνω. Ναι, αλλά όχι να πεθάνει. Σου δίνω το δικαίωμα, αν πεθάνω από κάτι τέτοιο γίνεται παιδί μου και χτύπα ξύλο, σου δίνω το δικαίωμα να προβείς εντάξει, για το καλό της επιστήμης αν κάνει κακό ή όχι. Τελείωσε. Εντάξει. Ραπτό που κλακικό και να σας ακούμε λοιπόν με τη γυναίκα μου. Είστε καλύτερη παρέα. Καλή συνέχεια και πάω άρα. Και πάλι ΠΑΟΚ είμαστε. Άρα είμαστε. Ναι. Μάλιστα. Εσύ μας ακούς τη γυναίκα σου, τι τη βάζεις τέτοια. Την υποχρεώνεις. Κοίτα, πάνω. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι έξυπνες. Δηλαδή, σου λέει τι αρέσει τον άντρα μου, το σκι. Σκι κι εγώ. Δηλαδή, τι αρέσει τον άντρα μου, η μπάλα. Θα έρθω κι εγώ εκεί πέρα, ξέρω να το γούστο του, να δω πώς είναι κτλ. Έχει άλλες γυναίκες που λένε, α, τι τα βλέπεις αυτά, πάει ναι, στην άλλη όταν κάμερα. Υπάρχουν κάποιοι άντρες, σαν υπάρχουν, υπάρχουν όμως γυναίκες οι οποίες πάνε με τον άντρα και ακούνε, ξέρω εγώ, κάτι. Και ο άντρας όμως μπορεί αύριο να πάει σε μια δεξίωση, σε μια, ξέρω εγώ, εκδήλωση, ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, ή ένα σεμινάριο, ένα αυτό, να ακολουθήσει τη γυναίκα. Σωστά μιλάς. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι το σωστό. Αφού ακολουθεί αυτή η κοπέλα το σύζυγο ή το φίλο, θα πρέπει και αυτός να ακολουθήσει, ας πούμε, ένα γούστο που έχει η γυναίκα είναι, να πάει και αυτό. Είναι έχει. Ωραίο αυτό, να ναι. Υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ναι. Λοιπόν, είναι κακό το να επιβάλλουμε κάτι. Ναι, αμπράβο. Ωραία το είπε. Ωραία, ναι. Ωραία το είπε. Δηλαδή, επειδή ναι. Θε να δει μπάλα, εσύ πάνε στην καφετέρια. Θε να στη γυναίκα σου να δει ό,τι θέλει. Ναι. Τώρα, μπορεί να έχετε δύο τηλεοράσει. Δεν είναι ακριβές πλέον. Αυτό είναι άλλη σκέψη. Άμα αρχίσει κόκκινα, στο πω εγώ το έργο. Άμα αρχίσουν δύο τηλεοράσει, θα αρχίσουν και δύο τουαλέτες. Άμα αρχίσουν δύο τουαλέτες, θα αρχίσουν καναπές. Άμα αρχίσουν καναπές, αρχίσει το χαλί. Μετά θα εγώ λέω μια... Ο ένας θα πάει στο εξωτερικό και ο άλλος θα βρει στο σπίτι. Λέω μια λύση. Ναι, εντάξει. Όταν ξεκινάει άλλη. Λύσεις υπάρχουν πάντα. Ρε κόκκινε, όλο το σκηνικό ξεκινάει με την άλλη τηλεόραση. Από εκεί αρχίζει η ιστορία, ας πούμε, της φθοράς. Ναι, ρε Σικώστα. Πας στην καφετέρια. Μάλιστα. Να δεις ένα παιχνίδι, ένα σπορτ καφέ. Μάλιστα. Και αρχίζει, έχεις δίπλα σου έναν ο οποίος είναι αγετός. Τη μάνα σου, τον πατέρα σου. Άλλο το γήπεδο και άλλο τώρα η καφετέρια. Ωραία. Και τα ακούει τώρα η γυναίκα, δεν λέω για σένα, λέω για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να τα ακούει αυτά. Δεν εκνευρίζεται. Όχι. Δηλαδή τώρα σου λέει ρε φίλε, γυναίκα είναι, παιδιά έχει, πώς μιλάς έτσι. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι. Αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει. Που μπορεί να γίνει καυγάς χωρίς λόγο και αιτία. Δηλαδή παίρνεις τη γυναίκα σου στο γήπεδο. Ναι. Τρώσε ένα πέσουμε εσύ ή εγώ και είναι και η γυναίκα σου μπροστά τώρα. Τι είναι δυνατόν να πάρεις τη γυναίκα σου στο γήπεδο, ρε κόκκινε. Βλέπεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω.
Κι όμως βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίοι πάνε με τους σύζυγούς τους ή με τους φίλους τους ή μόνες τους. Τώρα μόνες πάνε για άλλο λόγο. Με τα αγόρια τους, με τους σύζυγους, είναι άλλη ιστορία. Στο Χαριλάου, νυφοπάζαρο. Εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι περισσότερο αντρικό. Κλείνω προς τα σένα. Είναι περισσότερο αντρικό σπορ. Γιατί, άμα γουστάρει άλλη να δει, θα τις απαγορεύσεις. Δεν μπορεί να τις απαγορεύσεις, αλλά αισθάνεσαι άβολα. Την κοιτάει ο άλλος. Αυτά τα ταμπού πρέπει να σταματήσουν. Την κοιτάει ο άλλος περίεργα. Θα πει καμιά κουβέντα, θα μαλώσει χωρίς λόγο. Άστο. Ρε Κόκκινε, στο Θεό που πιστεύεις. Δηλαδή σήμερα η γυναίκα του 2019 έχει αυτά τα. Όχι. Σήμερα μπορεί να κατέβει η γυναίκα από τα μάξι, να ξέρει kickbox, να σε αρχίσει τις Παναγίες, να σου δώσει και δύο μπουλιές. Δηλαδή, τι είναι η γυναίκα τώρα, αυτή που σαν τις γιαγιάδες μας που πηγαίναν οι παππούδες, γυρνούσαν στο σπίτι, τις τραβούσαν ένα χέρι ξύλο και τις κάναν από τέσσερα παιδιά. Έτσι είναι οι γυναίκες. Έχουν αλλάξει οι γυναίκες. Πήγαν στην εξέλιξη. Έτσι ήταν οι γυναίκες παλιά. Έμπαινε ο άντρας στο σπίτι, τσιμουδιά. Για μπες στο σπίτι να κάνεις μαγιά, τώρα ο σύγχρονος άντρας. Έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Αλλάξαν τώρα. Αλλάξαν οι ρόλοι. Εκεί που κάποτε... Θα πάρει τη γυναίκα στο γήπεδο και θα βρει πιο πολύ γυναίκα τώρα. Θα πιάσει η γυναίκα το τιμόνι και τις Παναγίες θα τις ρίχνει η γυναίκα. Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα αλήθεια τώρα. Δηλαδή, θα πάμε με την εποχή ρε Κόκκινε. Δεν θα μείνουμε πίσω στη γιαγιά Ζαμπέτα και στον παππού τον Γιώργο που δεν ξέραμε πόσα παιδιά είχε παρακάτω και με ποια τα είχε. Καλησπέρα παιδιά του. Οι ορισμένοι συνάδελφοί σας εξακολουθούν να μας λένε ότι δίκαια ο Άρης πήρε το Χ με 0 τελικές και goal offside με ξεπερνάει. Έτσι λέω τώρα εγώ. Εσύ τι έκανες. Περίμενε. Εσύ δεν είχες 0 τελικές. Μία τελική είχε σαν του Βιερίνια. Είχατε τα ίδια στατιστικά. Όχι, όχι. Το πρώτο 25 λεπτό σε πουλάει τσαμπουκά ο Άρης μέσα στην Τούμπα. Σου παίρνει κατοχή, σου παίρνει τα φάουλ, σου παίρνει το τσαμπουκά. Μέσα στην Τούμπα. Και έχει γίνει η Τούμπα από δεύτερο λύκειο Τούμπας με Τερεπέο και Παναγιώτου. Έγινε το Δελασάλ με το Φρέρ Πιέρ να πούμε. Γρηγόρη και Κωστή, μια γνώμη για τέλετ. Ο Φρένου Πιέρε, για Τέλετιτς και ΑΕΚ, αν μπορεί να πάρει το Ματέο Γκαρσία και μια πρόβληση για τα ζευγάρια των ημιτελικών και θα πάρει ο Τέλετιτς στην ΑΕΚ, ωραία, καλός, και ο Γκαρσία. Και θα πάρει προτάσμα τον Κοντό. Ούτε με σφαίρες. Δηλαδή τα κόζα έχουν αλλάξει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει βρει καλούς τεχνικούς διευθυντές, πώς είναι αυτούς, εξειδικευμένους. Έχει πάρει καλό σκάουτερ. Και αυτός ο Κουτσολιάκος δεξιά και αριστερά έχει φάει πόρτα να πούμε. Πάντα είχε η ΑΕΚ τρομερό σκάουτινγκ. Τώρα δεν έχει τρομερό σκάουτινγκ, μάλλον έχει τρομερό σκάουτινγκ και ο Τσιγκουναράς. Κυρίως στα μικρά. Ναι, στα μικρά. Τώρα ο Αλμπάνης, καλός. Ο Γκαρσία του Άρη, καλός. Ο Ντέλετιτς, καλός. Προτάσμα δεν παίρνει από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ο Γαλανόπουλος, καλός. Πάλι... Δεν παίρνει προτάσμα από τον ΠΑΟΚ. Ο Σταμάτης πρέπει να ανοίγει μετά τις 2.30 το. Ποιος Σταμάτης? Ένας φίλος. Καλμούκης, έτσι λέγεται. Καλμούκης. Όπως δεν κατάλαβε ότι. Έγινε καυγάς μεταξύ του Κέπα και του Σάρη. Στέλνει τώρα κάτι το οποίο σχολιάσαμε, το στέλνει σαν μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, τιμωρήθηκε ο Άρη και τίθεται εκτός ομάδας για τα σχόλιά του στο Instagram μετά τον αγώνα κυπέλλου ΑΕΚ Ατρόμητος. Ναι. Το σχολιάσαμε στο πρώτο μέρος. Κακός τιμωρήθηκε. Και είπαμε κακός. Κακός. Και ο Ατρόμητος που έχει κατασφαγιαστεί από την ΑΕΚ σε τελικό κυπέλλου με goal offside και με μπούκα σε οικογένειες από τους original, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο επίοικης με τον κύριο Ουάρντα. Τον οποίο το βρήκαμε εδώ και το χτυπάμε σαν το χταπόδι να φτιάξω. Παρακαλώ. Γρηγόρη, φαντάζομαι τώρα που να πληκτρολογεί στα social media, λες και πατάει πλήκτρα από πιάνο. Καλό, καλό. Όχι, έμαθε. Έμαθε. All over. Σε καλή μεριά, άμα βγούνε. Ένα φίλο μου στέλνει το δελτίο του. Καλή επιτυχία, φίλε. Προγνωστικά για σήμερα, γιατί έχει ματσάρες. Κωστή, για σένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει με αλλαγές σήμερα από τον Πανιόνιο. Κατεβαίνει. Ούτως. Και αν ναι, δεν φοβάσαι. Να μην γίνει ότι έγινε στον πρώτο αγώνα με Παναχάκη και Πανιόνιο. Ο Κωστής μου έλεγε ότι δεν το φοβάται με τίποτα. Κοίτα, όταν είδα τον Μπέλκα μέσα, το Λιμνιό μέσα, το Γιαννούλη μέσα, το έχω κάνει ντέρμπι το μάτς. Είναι δηλαδή άλλο Μπζάμπα, Μπίσες Βαρδεκάρη, Καντουρί αριστερά, Ακπομπ, Ολιβέιρα, Μαουαρίσιο, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος και ο Τρελός. Και άλλο, να τολμήσω. Και άλλο ο Ίγκρανσον, άλλο ο Σαγόνιας, άλλο ο Ηλιμιός, άλλο ο Πέλκα, να άλλο ο Ελρίκε. Ορίστε, άλλο. 3-0 ή 4-0 παίξε το. Ρε Κόκκινε και 5-0. Ντύθηκα Φαλακρός σου λέω. Ντύθηκε Φαλακρός. Παίξε το 3-0 ή 4-0. Μηνάν. Μηδέν. Λοιπόν, Γρηγόλη,
Κώστα, καλησπέρα. Τρομερό το χιούμορ σου και διαχρονικό ρε τρελέ. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σε υπερθετικό βαθμό. Χαρούμενοι για την έλευση του Ιβάν και του Ιού στο μπασκετικό μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Οπα. Κάτι πήρε το αυτάκι μου ότι θα επέλθει βοήθεια από τον Γιώργο Σαββίδη και από τον Ιβάν Σαββίδη. Τι θα επέλθει, σε ποιον? Στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Επαιτία είναι αυτό. Αυτό είναι έξω από το. Σαν τη Δέσπο, τη θυμάστε τη Δέσπο. Καλέ, δώσε μου ένα ευρώ για την ψυχή του πατέρα σου. Δώσε μου. Δώσε καλέ ένα ευρώ. Πάντα έξω από τον Άγιο Θεράπη. Η Δέσπο στον Άγιο Θεράπη είναι, να πούμε, ο Πρέλεβιτς και ο άλλος που δίνει το ευρώ είναι ο Ιβάν. Δεν σε παίρνει στο σπίτι να σε κάνει, ξέρω εγώ, και το φαΐ, σου δίνει ένα ευρώ. Επαιτία κάνει τώρα. Άκου τώρα μήνυμα. Να σου πω κάτι. Και θα είναι μεγάλη κοροϊδάρα ο Σαββίδης σε κάθε τμήμα του ΠΑΟΚ να το κάνει πρωταγωνιστή. Αυτό είναι ο πρωταγωνιστή. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Οι άλλοι να μην διαλύσουν. Επέτες. Δες πώς θα αναθεωρούμε τώρα, ναι, αυτά που είπαμε πριν. Παρακαλώ. Τα παιδιά μας ακούνε από το Ντουμπάι. Λέει κόκκινα, έχουμε δύο τουαλέτες, δύο τηλεοράσεις, βλέπουμε ποδόσφαιρο παρέα και σας ακούμε από το Ντουμπάι. Το αντρόγινο. Ναι, άρα επειδή δεν έχει προφανώς πολλούς Έλληνες, είμαστε παρέα για αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν. Τελικά ο Γουάρντα θα φύγει από το μαγαζί του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε. Για να πάει Ολυμπιακό. Καλά ρε, εσείς στον Ολυμπιακό θέλετε τον Γουάρντα. Αυτό που πέταξε ο ΠΑΟΚ στα σκουπίδια. Λόγω χαρακτήρα, λόγω ιδιορυθμίας. Πάτε τον πάρετε Ολυμπιακός. Να, τι να κάνετε, να τρολάρετε τους ΠΑΟΞίδες. Έτσι θα πάρετε το πρωτάθλημα ρε με τον Γουάρντα. Θα πάρετε αυτό που πέταξε ο ΠΑΟΚ στον κάλαθο των Αχρήστων, να πάρετε πρωτάθλημα. Ρε, έχετε μικρή είναι εκεί κάτω. Ρε, το ποδόσφαιρο... ρε νανούλιδες έχετε εκεί εκεί κάτω. Το ποδόσφαιρο θέλει άντρες για να παίζουν σαν τον Ουάρντα με τσαμπουκά και όχι λουλούδες με όλους τους ακουμπάς πέφτουν κάτω. Το ποδόσφαιρο παλιά είχε κλαδέματα και δεν μάσαγαν τίποτα. Αν δεν μπορούν να σπέξουν πινκ-πονγκ. Παλιά δεν είχε και κόκκινες κάρτες όμως. Τι? Παλιά δεν είχε και κόκκινες κάρτες. Τι παλιά? Παλιά. Πώς δεν είχε? Δεν είχε κόκκινες κάρτες. Μετά το 61. Το 61. Έχει τρελαθεί. Ρε. Από μια εποχή και έπειτα βγήκε. Σω πάρε τρελό. Δεν είχε κόκκινες κάρτες. Φύγε από εδώ, ρε. Έχει τρελαθεί. Και μετά το έχει. Έχει χαζέψει, ρε. Ωραία. Θα δω πότε μπήκε. Θα αναγκαστώ να γκουγκλάρω, το λέω. Τι να γκουγκλάρω. Πότε εφαρμόστηκε πρώτη φορά η κόκκινη κάρτα. Πάντα υπήρχε. Δεν υπήρχε πάντα. Άντε πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Γιατί, πάλι τα ίδια, γιατί είσαι ισχυρογνώμων. Ρε κόκκινε, εγώ το ποδόσφαιρο το έχω διαβάσει από την ιστορία, το ελληνικό ειδικά. Το ξένο όχι τόσο, το ελληνικό. Άστο τώρα. Το σκηνικό τώρα, οι αλλαγές από κάποια στιγμή και μετά, το 64 και μετά, μπερδεύεσαι. Άλλο αποβολές κόκκινα γράμματα, άλλο οι αλλαγές. Καλά. Τι καλά. Θα το βρω και θα σου τι αύριο, σου πω εγώ μάτς, τι, με αποβολές. Αν σφάλω, τι ασφάλω. Δεν έχω εγώ. 61-62. Παίζει πάω και Ηρακλής. Παίζει μπουνιές ο πατέρας μου με τον Μπέλη. Ξύλο, και οι δυο. Ξύλο, μπουνιές. Αποβολή, πάνε στα αποδυτήρια, πήραν πορτοκαλάδα. Κόκκινη κάρτα. 58-59. Χαβανίδης αυτό, αποβολές. Άμα στρελάνεις, ναι. Μπερδεύεις τις αποβολές με τις αλλαγές. Μπερδεύεις τις αλλαγές με τις αποβολές. Αυτό σίγουρα. Το μπερδεύεις κόκκινα. Αυτό σίγουρα ισχύει. Το μπερδεύεις γλυκό αγόρι. Το έχεις μπερδέψει. Άστο. Στο λέω εγώ, έχεις μπερδέψει τις αλλαγές με τις αποβολές. Πάμε παρακάτω. Μην λοιπόν. Το ψάχνεις ρε Γρηγόρη. Κοιλιά θα κάνει υπό. Πιθανεύει το ζάχαρο. Το 1962. Ναι. Ο αγώνας μεταξύ Χιλής και Ιταλίας ήταν η αρχή. Ναι. Τέσσερα χρόνια μετά το μάτι της Αγγλίας Αργεντινής ήταν η αφορμή. Ναι. Ο κύριος Άστον για πολύ καιρό προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να περιορίσει τα επικίνδυνα μαρκαρίσματα και το σκληρό παιχνίδι μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ναι. Επινόησε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Ναι. Ο νέος κανονισμός εγκαινιάστηκε στο παγκόσμιο κύπελλο του 70. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τότε εφαρμόστηκε. Τι λες, ρε. Τι λες, ρε Χαϊβάνη. Τι λες. Ορίστε. Τι λες. Οι αποβολές υπήρχαν. Η ενημέρωσή μου είναι από τη μηχανή. Άλλο ρε, εσύ, άλλο η κίτρινη και η κόκκινη, και άλλο η αποβολή. Του λέει έξω. Δεν είχε κίτρινη. Δεν το ξέρω. Άσε τώρα. Εγώ μίλησα για τις κάρτες. Άσε τις κάρτες τώρα. Δεν επιμένω. Όπως είδες, μιλάω για τις κάρτες. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Θα δω και για την αποβολή. Άρα δεν θυμάμαι λάθος. Δεν θυμάμαι γιατί. Πιάσαμε τσιμισκή πρώτη Δευτέρα τώρα. Άσε τώρα να πάει στο διάλογο μεσημεριάτικα. Πάνε σε κανένα άλλο θέμα που είναι τόσα τα θέματά μας. Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Ναι. Για πες σκορ σήμερα. Σκορ σήμερα. Ναι. Σκορ σήμερα να πω. Ναι. 3-1 παράταση. 3-1 παράταση. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και πώς θα πάει η παράταση. 1-2 είχε δείξει. Πώς θα πάει 3-1 παράταση. Τι παίρνει. Τι παίρνει αυτό το παιδί. 2-1 είχε χάσει ο ΠΑΟΚ και λέει 3-1 παράταση. Με ξεπερνάει. Δεν μπορώ. Κόψε με.
trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, all less in line. Just keep trucking on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, οι γραμμές ανοίγουν το 2310 και τα 3 εντάρια 955 και ένα το μήνυμά στο 54340. Υπενθυμίζω ότι ακούτε τη Κακομήρα που είναι παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας και να τηλεφωνήσετε στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, να σας δώσω την οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς σε ένα λεπτό και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τα τρία εντάρια είναι γεμάτα από ό,τι βλέπω. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι γεμάτες. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσκιάδη Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να αποκτήσετε πέρα από τα αυτοκίνητα Skoda, Kia, Hyundai με εγγύηση κατώτερης τιμής, αυτό το τριήμερο το i10 με 9.500 ευρώ. Καλά ακούσατε. Όσοι ψάχνετε μικρό, βολικό για την πόλη και όχι μόνο, η τιμή αυτή δεν υπάρχει. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596. Έξαλλοι στον ατρόμητο τον Ουάρντα σκέφτονται διακοπή του δανεισμού του. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είπαμε. Λοιπόν, υπήρχαν επεισόδια λόγω της κυρίας Γεροβασίλη για το Μακεδονικό, μάλιστα. Καλησπέρα, λέει Γρηγόρη. Στην Πτολμαϊδα ήταν η Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ σε ορκομοσία των νέων πυροσβεστών στη σχολή που είχε η πόλη και πήγαν κάποιοι να διαμαρτυρηθούν και τα μάτια έριξαν κάποια χημικά. Και μερικές ψηλές για το φίλο που ρώτησε τι έγινε στην Πτολμαϊδα. Και πρέπει ένας πολύ να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όχι, πρέπει, μεταφέρθηκε και από ό,τι έμαθα. Πρέπει να είναι και λίγο σοβαρό ο τραυματισμό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Γρηγόρη. Καλησπέρα, θέλετε να σας βγάλω δεύτερο? Όχι, πρώτο. Πρώτο θέλετε? Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, σπουδαίο θέμα της Γεροβασίλη στην Πτολεμαϊδα. Σκίζουμε. Λοιπόν, συγγνώμη, μου το ζητήσαν και το ανέφερα. Ναι, να μάθουν να φέρουν και τα άλλα όμως, έτσι. Δεν μου λες, όταν κάποιος καταδικάζεται ένοχος, ναι, για παιδεραστία, πώς τον αποκαλούμε? Παιδεραστή. Έβγε. Λοιπόν, καταδικάστηκε λοιπόν κάποιος, κύριος Νίκος Γεωργιάδης, ένοχος για παιδεραστία, εις τριπλούν, και αφέθηκε ελεύθερος, με αναστολή. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλετε κάποιοι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα, το αφήνουμε αυτό. Ωπα, αυτός είναι πολιτικός. Μάλλον πήγε να διαβάσεις στην απολογία του τι του είπε ο Κούλης Μητσοτάκης. Και ναι, είναι πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας. Έχει συλληφθεί για παιδεραστία. Συνελήφθη για παιδεραστία. Καταδικάστηκε, είναι ένοχος και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή. Τι δεν καταλαβαίνεις? Απλά πράγματα. Έχω μείνει άφωνος. Και όλο το Μετρόπολης έχει κάνει βούβα. Γιατί ο κύριος Ανδρώνης τα έχει τάσει μυθικός με την Ουδού. Όχι, αυτό που λες είναι αυθαίρετο συμπέρασμα, σε παρακαλώ. Όλα τα άλλα τα δέχομαι. Ας πούμε ότι το βγάζω εγώ. Να πάμε σε ένα δεύτερο θεματάκι. Πάμε. Ρέση Μπούζο, τι σε έχει πιάσει, ρε, να πούμε? Είναι δύο ο κύριος Μπούζος. Ναι, κεριά και λιβάνια είναι. Άκουσε με, κοίταξε λίγο να δεις, κύριος Μπούζος. Ο κύριος Μπούζος που λες, άμα έχει απέναντί του να πούμε κανένα βλαχοπρούκλι, κύριε και κύριε και κύριε και χω είναι. Αν πάρει ο κανένας απλός ακροατής, φιλέ, σώπαρε, ποιος να μιλήσει ότι είσαι, ρε. Λοιπόν, δηλαδή σε ενοχλεί ο τρόπος που χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Ποια ελληνική γλώσσα. Ο τρόπος που δηλώνει δημοσιογράφος και θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους, τους ακροατές, σαν ίσους. Αλλά αν έχεις σπουδάσει σε ηλιακή Ιουγκοσλαβία, τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω το εξής τώρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Και σε αφήνω. Σε πιάνει τώρα πιλάλα, σε τον συγγνώμη, έχει πιλάλα. Συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση. Αν μου επιτρέπεις. Πες μου. Επειδή ο κύριος Μπούζας είναι εδώ. Και μπορεί, ναι, να του μιλήσεις.
Δεν θα ήταν πιο... Δεν θέλω να του μιλήσω. Θέλω να ακούσει. Ναι, δεν δε θα ήταν πιο φρόνιμο να το πει στον ίδιο. Θέλω να ακούσει ο ίδιος. Λοιπόν, όχι, δεν είναι πιο φρόνιμο όπως το ίδιο, γιατί αυτός και ο Γαμόρα θα με κόψουνε. Κατάλαβες. Λοιπόν, ενώ εσύ θα με αφήσεις, γιατί είσαι πιο δημοκρατικός άνθρωπος. Λοιπόν, τον έχει πιάσει μια πρεμούρα, να πούμε, τον Περέρα, και τι μισό παίρνει ο Περέρα, και τι μισό παίρνει ο Γραμμένος, και ο Κοσμάκης, και ενοχλεί το Κοσμάκης. Να σου πω πέντε πράγματα που ενοχλεί το Κοσμάκης, ρε Στιμπούζο. Λοιπόν, να πάρουμε να πούμε, ας πούμε, τι μισθό να παίρνει ο Μπούς, να παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα, 1,5 κάπου εκεί. Ότι υπάρχουν, ξέρω, καμιά 200 παλικάρια από πίσω, πιτσιρικαρία, οι οποίοι είναι πιο μορφωμένοι, πιο έξυπνοι, με περισσότερες γλώσσες, και που την μπάλα τη λαλάνε και μπορούν να σε εξηγήσουν σε ένα γήπεδο μέχρι, και μέχρι το χορτάρι πως έχει αναπτυχθεί. Δικός μας είναι. Και δεν έχουν δουλειά. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε να ποιος προκαλεί. Αυτός ο οποίος, να πούμε, είναι χαχαχά και χουχου και δημόσιες σχέσεις. Ναι. Που... Εντάξει, που κάνει, να πούμε, τον, κάνει δημόσιες σχέσεις με τους άλλους με τα Rolex στα χέρια και δίνει χεράκια και ο κύριε Πρέσβη μας ακομαθαίνεται. Άσε μας ρε Μπούζο τώρα, που ασχολείσαι με το μισό του Περέρα και το μισό του Γραμμένου και ο Κοσμάκης ενοχλείται. Δηλαδή, σώπα, για να καταλάβω, ξάστρα, ξεκινάμε με το πρώτο. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι επειδή ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό τον βγάλαν έξω. Επειδή ήταν βουλευτής, τον βγάλαν έξω. Αλλά επειδή η Νέα Δημοκρατία πουλάει πολύ πρεμούρα περί ηθικής και περί αριστείας και περί περίπου. Είναι λίγο κρύ, ναι. Πάρε εδώ λίγη αριστεία, να πούμε τώρα, με τρεις υποθέσεις παιδεραστίας και μια, όχι αθώωση, μια έχει κηρυχθεί ένοχος. Κοίταξε, αυτό το ότι δεν μπήκε μέσα ως παιδεραστής, στη γειτονιά μου, τον εισαγγελέα, ναι, τον στολίζουνε κάτι μπαμπάδες. Εννοείται, ρε. Δηλαδή του λέει, εισαγγελέα, εσένα μα σου καργαλεύαν το παιδάκι, θα τον έκανες, να πούμε, τιμωρία και θα τον άφηνες έξω, δηλαδή να κάνει και άλλο παιδάκι. Δηλαδή να σελκύσει και σε άλλο παιδάκι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εμείς τον εισαγγελέα δεν το υποδείξουμε τι θα κάνει. Αλλά σε θέματα τέτοια λεπτά, τα οποία και στη φυλακή υπάρχουν ειδικοί νόμοι και κανόνες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Άλλο εγώ να πλακωθώ με τον κόκκινο και να μπω μέσα. Κι άλλο να πάω σε ένα παιδάκι και να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στο ένα θα πω πήγα φυλακή, ναι ρε, πλακώθηκα, χρωστούσα λεφτά, το είκαμε, βάλανε, ωραία, δεν είναι ντροπή. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Και να ακούγεται ότι ο κύριος που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία τιμωρήθηκε, αλλά είναι εκτός φυλακής. Απλά θερμή παράκληση, κάνω μια χαρή. Και δεν με νοιάζει εμένα, ναι, το κόμμα. Όπως βλέπεις, σε ευχαριστώ για αυτό που είπες. Απλά για τη δημοκρατικότητα που έχουμε με τον Κωστή και τα λοιπά. Ναι. Αλλά ναι, θέλω να πάρεις τηλέφωνο ο ίδιος τον κύριο Μπούζο για να το πεις. Θα σου ήμουν υπόχρεος. Φοβάται τώρα ο κόκκινος ότι θα έρθει ο Μπούζος και θα τον πει, γιατί δεν θα έρθει, ρε φίλε, ο Μπούζος δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Όχι, δεν είναι ο Γιώργος, τα ακούει όλα, είναι πολύ δημοκρατικός. Το ξέρω. Τελείωσε, τελείωσε, φύγαμε. Επόμενη γραμμή, τέλος, τέληξε. Ο Μπούζος είναι ανοιχτόμυαλος, είναι ιδιαίτερη η δημοσιογραφία του, τον ακούν οι πάντες και δεν είναι από τους κομπλεξικούς που θα πει γιατί είπε αυτό για μένα κτλ. Ποτέ δεν ήρθε να πει. Σας το λέω υπεύθυνα εγώ, για τον Γιώργο τον Μπούζο. Άλλοι έχουν έρθει. Είπε για μένα και κάνε για μένα και είπε γιατί τον άφησες και είπε για μένα. Ο Μπούζος ποτέ δεν ήρθε, τουλάχιστον σε μένα, να πει τι είπα για μένα. Εντάξει, τώρα πει κάτι πολύ χοντρό, το οποίο εμπλέκει οικογένειες και τέτοια, φυσικά θα τον κατατροπώσουμε. Αλλά στην κριτική πάνω στη δουλειά, ποτέ ο Γιώργος, το λέω δημόσια, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Είναι πολύ ανοιχτόμυαλος και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του, τουλάχιστον εγώ το θαυμάζω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, καμιά φορά το μιμούμε, εντάξει, τα είναι μέσα στο παιχνίδι. Καλημέρα. Πώς το κάνεις? Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Τι κάνετε, κύριε Σφυράκια? Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε, κύριε Κόκκινε? Είναι αλήθεια ότι δεν θα πάτε στη δουλειά, έχετε δηλώσει κολλιόμενος, και θα πάτε στη συνέντευξη τύπου του Ηρακλέου στην Παρασκευή? Βεβαίως, κύριε, την Παρασκευή. Πότε είναι? Σαγνήσιος πονόψυχος, παοξής που είσαι. Μια γριά Βασίλη ήρθε εδώ πέρα να πούμε πώς τη λένε και έγιναν φασαρίες τώρα. Άσε, μας μπορεί, αλήθεια, αλήθεια είναι ότι αυτός με το μηχάνημα ήσουν εσύ. Ναι, ναι, ναι. Για λέγε, Σφυράκια, για πες τα νέα σου. Τη δουλειά. Λοιπόν, εγώ του πρωί πήρα τηλέφωνο σε αυτόν τον φαλακροκόρακα δίπλα σου και τον είπα να πει αυτόν τον φίλο τον Αριανό, που πιστεύω τώρα να ακούει το πρωί, μπορεί να κοιμότανε. Λοιπόν, να μας πούνε, να το πει και ο ίδιος ο Κωστής ή εσύ, Γρηγόρη, που τα γνωρίζετε, δεν νομίζω ότι δεν τα γνωρίζετε, ποιοι ακόμα βγάλανε πιστόλι. Εντάξει, ο δικός μας ήταν λίγο κατακέφαλος, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν,
να μας πούνε ποιοι ακόμα μπήκανε, τη βγάλανε πιστόλι. Κι άλλος πυροβόλησε κιόλας, έτσι. Μ' ακούς? Ναι. Λέγε ρε κόκκινε, το λέγε στο ζάχαρο πας. Λέει, ναι πες. Γιατί το λέγε? Να τα πείτε, να μην τον ακούτε μόνο να πούμε. Και εγώ άμα ήμουν αργιανός, δεν χαίρομαι να είναι τρεις μέρες να πούμε που φέραμε ισοπαλία με το, που φέραν ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα χαιρόμουν που πέρσι ήμουν πρωταθλητής. Πέρσι πήρα το πρωτάθλημα. Αυτό θα χαιρόμουν. Φέρανε μια ισοπαλία και έφερε μίγα κόλλο να πούμε. Αυτά... τα παραλές δεν είναι έτσι. Ο Μαρτινογιάννης Κώστα το πιστόλι στον δημοσιογράφο της ΣΕΡΑ εκεί μέσα στο γήπεδο και του το κόλλησε το κεφάλι. Κοιτάξτε. Αυτά του τα πείτε. Ναι, άκου λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο. Ο Βαρδινογιάννης όταν έβγαζε πιστόλια, οι χούλικαν σπάζαν κεφάλια, υπήρχαν μετακινήσεις οπαδών, υπήρχαν συμπλοκές. Ήτανε, άκου λίγο, η εποχή ήταν πιο ροκ. Τώρα, δεν είχε ίντερνετ. Τώρα μαλόλογο με τον άλλο από το ίντερνετ. Εντάξει, είναι άλλη εποχή, παιδιά. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια λεπτομέρεια. Ναι, συμφωνώ. Όταν η Αντριάννα Μαραγκού κυνηγούσε το κουκουλάκι να του πάει στο κεφάλι με το τακούνι. Ήταν άλλες εποχές. Και να βγει ο φίλος μου ο Αεξής από την Καστοριά και να μας το διαψεύσει κιόλας. Ναι. Βγήκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΑΣΠΟΡ, γιατί ας πούμε δεν σας ακούμε, είπαμε, και λέει, το ρωτάει ο Άρης Γάτας, πώς το λένε ο Γιάννης. Ο φίλος ο Άρης Γάτας. Λέει, ναι. Τι έγινε, του λέει, στα πολιτήρια, και λέει, τίποτα λέει, τι έγινε. Πήγε, λέει, ο κύριος Μελισσανίδης, γιατί αδιαθέτησε και ήθελε να πάει στο γιατρό, και του την πέθανε, λέει, του ατρόμητου, άκου τώρα. Άκου τώρα τι είπε να πει. Δεν έγινε τίποτα κάτω στα πολιτήρια. Ο Κωστής είπε ότι πιστεύει ότι αυτό έγινε για τα μάτια του κόσμου. Ναι, έτσι νομίζω εγώ. Άλλα μπράβο. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Σφυράκια. Για να είμαστε δίκαιοι. Αν ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, με τους δανεικούς, περνούσε τέτοιο απόγευμα εύκολο, όπως η ΑΕΚ χθες με τον Ατρόμητο, με απουσίες, με τόσα ατόμικα λάθη στην άμυνα, θα τον είχαμε περάσει τον ΠΑΟΚ γενναίες 14. Το ίδιο περνάμε και τον Ατρόμητο με την ΑΕΚ. Άσε ρε ΑΕΚ τώρα. Τα φιλικά και τα άλλα, τις ψεύτικες τις μπουνιές εκεί του Far West, Hollywood, τις ψεύτικες, τους ψεύτικους καυγάδες τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα, Ατρομητάκο. Λέγε φίλε. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα φίλε. Ένα μικρό quiz και μετά θα σου πω το όνομά μου. Στο δεύτερο γύρο μαζί με την εμβόλυμη αγωνιστική, μετά τον Ολυμπιακό που έχει 21 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ 20 και την ΑΕΚ 19, ποια ομάδα είναι που έχει τους περισσότερους βαθμούς? Πες φίλε, γιατί δεν το είδαμε. Να μην χωνοτρεβούμε. Ο Άρης. Η Λαμία. 16. Η Λαμία, ναι. Ναι. Η ομάδα η οποία την είχαν φαβορεί περισσότεροι για υποβιβασμό, όχι ότι έχει σωθεί ακόμα, αλλά είναι σε καλό δρόμο πιστεύω. Θα χάσει τώρα με την για μένα θετική. Είναι μια πολύ καλή θετική έκπληξη του πρωταθλήματος. Με μια ομάδα που έχει περίπου 2.500 εισιτήρια μέσω όρο, με έναν πρόεδρο ο οποίος δεν χωστάει πουθενά και βάζει λεφτά και η οποία δεν βγάζει όποτε χάνει ανακοινώσεις είτε για τη διαιτησία είτε για οτιδήποτε άλλο διαπλεκόμενο. Νομίζω ότι τέτοιες ομάδες, έστω και από μια μικρή επαρχιακή πόλη, είναι υγεία για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό. Χρήστος Γεωπόνος. Τα λέμε. Γεια σας. Ο φίλος που πήρε και έκανε τις καταγγελίες για τον παιδεραστή και για τα υπόλοιπα, αν είναι εύκολο, ας κάνει ένα τηλεφώνο στη γραμματεία, θα του ήμουν υπόχρεος. Παρακαλώ. Έλα. Και εμείς σας ακούμε. Καλώς τον. Μογκολός. Μάλιστα. Σήμερα πρώτο θέμα πρέπει να έχετε αυτό το παιδεραστή που στην εφημερίδα ονομάζεται Χτίνος. Λοιπόν, και άσε τώρα τον Ουάντα και τον κάθε Ουάντα τι έκανε. Ναι. Σήμερα έπρεπε να έχετε αυτό το Χτίνος που δικάστηκε στη... Πού δικάστηκε? Πού δικάστηκε? Στο Ελλαδιστάν. Κοκκινέ, ναι. Μην κάνεις κουλαγκάς, μιλάς σοβαρά, πού δικάστηκε αυτός, ξέρεις, γνωρίζεις? Ρε φίλε, εγώ δεν γνωρίζω το θέμα, πλάκα μου κάνεις. Αυτός δεν είναι, τι τον νοιάζει. Δεν υπάρχει τι με νοιάζει, κοίταξε. Δικό του παιδί. Δεν είναι δικό του παιδί. Πού δικάστηκε, σε ποια χώρα? Στην Ελλάδα. Δεν δικάστηκε στην Ελλάδα. Δικάστηκε εκτός Ελλάδας σε μια... κάπως λέγεται, δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων. Και από εκεί στείλανε σήμα ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης να τον βγάλουνε. Μολδαβία, φίλε. Άντε για, εκεί που λέει. Εκεί δικάστηκε και μας ήρθε εδώ με αναστολή. Αυτό πρέπει να έχετε σήμερα από το θέμα.
Τι να κάνω, ρε! Τι να κάνω! Αυτό να βάλετε από το θέμα! Και μπράβο αυτό το πρώτο που πήρε τηλέφωνο και το έκανε θέμα! Μπράβο το παλικάρι! Τα λέμε! Και το σίπουρο... Πολύ καλά! Όχι, ναι! Λέγε, ναι. Το τσίπουρο θα το κατεβάσω μισό όμως! Το έχω πει το άλλο! Γεια! Κόκκινε, τι έγινε? Ναι! Ανέβηκε! Αδρεναλίνη! Παρακαλώ! Ναι! Γεια σας! Έλα, φίλε! Εγώ είμαι! Ναι! Λοιπόν, κάτι θέλω να πω του Λουτσέσκο ναι. Για το χθες για με τον Άρη το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, σαν ομάδα δικαιούμαι να χάσω ένα παιχνίδι. Σαν παίκτης δικαιούμαι να βρεθώ σε μια κακή μέρα. Ναι. Θα είχα πόλεις από με ασύλληπτους αντιπάλους. Ναι. Αλλά αυτό που δεν δικαιούσε ο Λουτσέσκο είναι να μην ασχοληθείς καθόλου την εβδομάδα με ένα παραδοσιακό ντέρμπι που είναι δύσκολο ό,τι ομάδα είναι και ο Άρης. Χρησιμοποιείς στο κέντρο δυο αργούς και μετριότητες παίκτες. Ναι. Απέναντι σε δυο γρήγορους του Άρη. Αφήνεις στον πάγκο το καλύτερο χαφ του πρωταθλήματος που κάνει 10 δουλειές ταυτόχρονα και βάζεις μέσα το Σάκοφ. Στα αριστερά βάζεις τον μετριότητα το Κατουρί που έχανε την μπάλα μόλις την έπαιρνε και κρατάς στον πάγκο το πιο γρήγορο τον... Βάλε τον Ενρίκε μέσα, βάλε τον Σφιντέρσκι. Και γι' αυτό να αποδείξεις όλους την επιμονή σου να παραμείνεις αίτητος. Και να πάρεις το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα τελειώνουμε με αυτό. Λίγο. Όλη τη βδομάδα ναι. Ασχολείσαι με το σκούφο σου και όχι με την προετοιμασία της ομάδας, με χαζοαστιάκια και δηλώσεις. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει αυτό που λες. Μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι. Και δεν παίρνεις εσύ το πρωτάθλημα, το παίρνουν οι παίκτες της ομάδας. Μ' αρέσει αυτό που λες. Γιατί δεν είσαι καλός προπονητής. Και έχεις αιμονή να δείξεις στους παοξίδες ότι είσαι εσύ και κανένας άλλος. Θα κλείσουμε και θα σου πω αυτό που είπα στη Μαρμίτα. Περίμενε, Κώστα. Ναι. Ότι ο Λουτσέσκου είναι σαν τη Βουγιουκλάκη. Ο Λουτσέσκου είναι πανέξυπνος σαν τη Βουγιουκλάκη. Η Βουγιουκλάκη ήταν 1,59. Σώμα ωραίο δεν είχε. Πόδια ωραία δεν είχε. Ήταν λίγο στρουμπουλούλα. Πρόσεξε, πουλούσε τον εαυτό της μια χαρά. Έτσι κάνει και ο Λουτσέσκου. Καλά, φίλε. Έτσι κάνει και ο Λουτσέσκου πανέξυπνο. Πες του αναρχικού που μιλάει ότι και η ζωή Κωνσταντοπούλου σαν δικηγόρος ήταν συνήγορος βιαστών. Τι λέει γι' αυτό? Το έγκλημα της παιδεραστίας έγινε στη Μολδαβία και αυτός ήταν πρέσβης και όχι βουλευτής. Ρε παιδιά, το θέμα δεν είναι τι ήταν. Το θέμα είναι τι έγινε. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύουν. Καταδικάστηκε και εδώ. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύουν τα παιδιά μας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ειδικά από τα Facebook. Λοιπόν. Και ειδικά από τα Instagram. Μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Παύλος από τη Νέα Υόρκη και λέει: έχω μαστόρια και ναι. Κάνουν δουλειά σπίτι. Ναι. Ακούνε που. μιλάνε ελληνικά στο ραδιόφωνο και το λένε το Ραπτόπουλο και το κόκκινο ακούς. Και έτσι πέσει κάτω ξερός. Έπεσε ξερός στα χέρια. Έλα, έλα, σε χλαμάρι. Έτσι το τρελό. Έλα, 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 κοιλιά κάνει πολύ. Ναι. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, καλησπέρα. Οχ, οχ, οχ. Για τρελό. Θέλω σε τραγούδι και Ραπτόπουλο, άκου. Ναι. Άκου, τα μακαρόνια που φάγα, όλα θα τα ενώσω, να κάνω σιδηρόδρομο, να έρθω να σε δαμώσω. Από τον καθρέφτη της Μπεμβέ βλέπω τα μάτια σου στα μπλε, το πρόσωπό σου θα κρίνω, από το μάτι σου το δάκρυ πίνω, όλη η φύση αμφίζει για προθρύλος και ο πειράς. Φύγε, φύγε, φύγε. Ο ένας είναι Παοξής και οι δύο είναι Αριανοί. Οι Πακιστανοί. Μας ακούνε. Αλβανοί είναι. Οι Αλβανοί. Που κάνουν τις δουλειές σπίτι. Ο ένας είναι Αριανός και οι δύο Παοξίδες. Ναι. Απαγορεύεται, πες του. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Κυλκής, ΠΑΟΚ. Κυλκής, μάλιστα κύριε μου. Ξέρω, δεν το συμπαθείς πολύ. Συμπαθώ πάρα πολύ τον Κυλκής και τους όμορφους ανθρώπους. Λοιπόν, έτσι. Έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον θέλω να πω ότι ο Σαββίδης είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ μας. Ευλογία. Ο άνθρωπος... Ναι, βεβαίως. Ευλογία. Ναι, βεβαίως. Ευλογία. Ο άνθρωπος βάζει τόσα λεφτά στην ομάδα όσο κανένας άλλος και συνολικά τα λεφτά που είχαν βάλει άλλοι στο παρελθόν δεν τα φτάνουν. Σωστό. Και επίσης, εμένα με έδειξε με την κίνησή του να κλείσει ένα ραντεβού με τον Πανέ Πρέλεβιτ στο Μακεδονία Παλάς και να βοηθήσει την ομάδα του μπάσκετ προκειμένου να βγει η χρονιά. Πιστεύω ότι έχει πολλά αισθήματα για την ομάδα και βοηθάει και μπράβο του. Και δεν θέλει να ξεφτιλίζει το ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος. Ναι.
Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να ξεφτιλίζεται. Σου λέει τι είναι αυτά τώρα, επειδή οι μπασκεμπολίστες, οι Αμερικάνοι, οι μαύροι να είναι απλήρωτοι άνθρωποι κτλ. Τους πληρώσω εγώ. Ραπτόπουλο, όμως όταν έχεις εδώ πέρα κάτι συμπολίτες να σου λένε ότι τον ΠΑΟΚ τον έχει μόνο για βιτρίνα και ότι έχει μόνο επιχειρηματικούς σκοπούς, γιατί δεν αρκέστηκε στο Δεν πειράζει. Ας έχει τον ΠΑΟΚ για βιτρίνα, να παίρνει κάθε δύο χρόνια ένα πρωτάθλημα και κάθε τρία χρόνια ένα κύπελο και ας τον έχει για βιτρίνα και να μην τον έχει χρεωμένο. Και κάτι τελευταίο. Πραγματικά εγώ με τους Αντιανούς δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Πραγματικά το λέω και ο παππούς μου εις παίξει τον Άρη. Ναι. Αλλά ρε φίλε, τώρα τόσο κόμπλεξ να βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έφεραν ένα χίστη τούμπα και το πανηγύριζαν σαν να πήραν το διπλό του αιώνα. 50 άτομα περίμεναν την αποστολή, πρωτάθλημα Πρεσπών. Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Έβλεπα... Εγώ πήγα τούμπα την Κυριακή για το ΜΑΤ και είχα συναντηθεί το πρωί με δύο φίλους μου Αγιανούς και λένε και οι δύο, συμφώνησα ότι προτιμώ να σας κερδίσω ή έστω χ παρά να βγω Ευρώπη φέτος. Έφυγες, επόμενος κύριος. Ναι. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε μου. Γρηγόρη Κόκκινε, πρέπει να μου έχεις εκεί γύρω στους 8.100 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Τι 8.100? 5.000 ευρώ ένας συνταξιούχος, άλλα 1.100 ένας ο οποίος μου έδινε και δύο γκολ αβάνζο και κάνα 2.000 ευρώ ένα πυρόγαλο εδώ από τη Γαλατινή. Επομένως πρέπει να έχω εκεί γύρω σε 8.100 ευρώ να παίρνω. Με χρωστάει τώρα ο παππούς Αλπίνο ένα στα γοριλάκια, ένα γέρμα, έτσι, του το πήρα. Αφήστε τις μαγιές πίσω από ένα τηλέφωνο. Ως πότε, ναι. Δυστυχώς ο ΠΑΟ ξεκίνησε και κάνει μια κοιλιά σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για αυτόν. Εάν περάσει σήμερα το Πανιόνιο, το θέλω στα ημιτελικά για να του πιω το αίμα με το καλαμάκι, γιατί πολύ υψώσατε τη φωνούλα σας, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβετε το ότι αναγνωρίζουμε την αξία σας, την αγωνιστική φέτος, δεν δείχνει αδυναμία σαν οπαδούς. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Επειδή βγαίνουμε και αναγνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι καλός, εσείς νομίζετε ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ότι έχουμε υποτιμήσει τις ομάδες μας. Ότι επειδή κάνουμε κριτική στις ομάδες μας σημαίνει ότι δεν τις αγαπάμε. Αν αγαπάς την ομάδα σου κάνεις κριτική. Εγώ τον Πέτρο Μάνταλα τον έχω σκίσει σε αυτό το ραδιόφωνο. Και θα συνεχίζω να το σκίσω μέχρι να παρουσιάσει αυτό που μπορεί. Γιατί είναι ένα καλό παροδέκαρο. Αλλά μέχρι εκεί δεν θα γίνει ποτέ Τσιάρτας, δεν θα γίνει ποτέ ο Κόρσκι, δεν θα γίνει ποτέ Ριβάλτο. Ήτανε το πιστέρνα λέει του Βέλες 5 εκατοστά offside. Ρε δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι που στο χώρο άλλος και από το σπίτι δεν έβαλε γκολ. Δεν το σφίριξε ο Σφάρι, το πανηγυρίζατε σαν τρελή και φωνάζατε για τη στέρα του Βέλετ. Ήρθε ο Άρης και σας κατάφυγε μέσα στη τούμπα, στη κυριολεξία. Σας πήρε την ταυτότητα Παντελήνης κύριε Λουτσέσκου μέσα του σκουφάκι. Σου πήρε το σκουφάκι, το φουλάρο, την καμπαρντίνα. Σε ρήμαξε, σε διέσυρε. Ποιος? Ένας Παντελήνης ο οποίος είχε 5 βασικές ελλείψεις στο ρόστερ του. Και βγαίνετε και μιλάτε. Και λέτε στους παδούς του Άρη γιατί πανηγυρίζουν. Είναι δυνατόν. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία και τον πρώην βουλευτή, βγάτε ένα νόμο ένα σε αυτούς τους ανθρώπους που πειράζουν τα παιδάκια να τους δίνετε στο λαό. Όχι φυλακή. Δώστε στον όχλο. Δώστε στους πατεράδες, στις μανάδες. Δώστε αυτό τον αλήτη που διέπραξε αυτό το αδίκημα για το οποίο κρίθηκε από τη δικαιοσύνη ένοχος, που ακούμπησε παιδάκι, δώστε το στον όχλο. Απίστευτο. Απίστευτο. Και πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Το έγκλημα της παιδεραστίας έγινε στη Μολδαβία και αυτός ήταν πρέσβης και όχι βουλευτής. Και βουλευτής υπήρξε και στον ΟΗΕ υπήρξε και πρέσβης ήτανε. Ισχύουν όλα παιδιά. Εντάξει, και ευχαριστώ αυτούς οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να στείλουν μηνύματα να μας πούνε. Πραγματικά δεν το γνώριζα. Για άλλους λόγους δεν το γνώριζα. Γιατί για να το γνωρίζεις πρέπει να βλέπεις και τηλεόραση. Να βλέπεις ειδήσεις. Δυστυχώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που δεν θέλει κανείς να έχει, δεν μπόρεσα να έχω ενημέρωση. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Με την σκιά της Παλωδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών να προσφέρει το Hyundai i10 με 9.500 ευρώ τελική τιμή. Θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών.
λίγο με το αλφακτέο και περισσότερα θα μάθετε κλεβώντας το 23 10 596 596. Θα απαντήσω σε κάποιον ο οποίος στέλνει από fake προφίλ ένα μήνυμα. Τι θα πει fake προφίλ? Ψεύτικο. Γιατί να απαντήσεις? Λέει, δεν τρέπεστε ρε, τσιμουδιά για τον παιδεραστή. Ούστε να χαθείτε, έχουμε καταλάβει το ρόλο σας. Ελεϊνή. Μάικλ Κουμά, δεν έρχεσαι, μιλάς εμένα και τον Κωστή για παιδεραστίες και για τα συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, άκουγα, κοίταξε. Ο κόσμος μπορεί να είναι εκνευρισμένος και να πει χιλιάδιο. Άκουσε με. Εμένα, αν μου τύχαινε μια τέτοια ιστορία, τον παιδεραστή. Θα τον παιδεραστή, θα τον ήθελα πραγματικά έξω. Εντάξει. Θα έβρισκα την άκρη εγώ μαζί του. Τώρα, πώς, δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα, δεν κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά, τον οπαδό του ΠΑΟΚ του βάλανε 7 χρόνια φυλακή, 6 πόσα χρόνια. 15 χρόνια φυλακή, γιατί πέταξε δύο πυρσούς. Κακός τους πέταξε. Κακός τους πέταξε. Μπορεί να φάει κάποιον λάχανο. Δεν τον έφαγε όμως λάχανο. Τους πέταξε τους πυρσούς. Και ο παιδεραστής είναι έξω. Εγώ θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει αν ήταν νεοδημοκράτης ή πασοξής. Δεν με ενδιαφέρει τι κόμμα ήταν. Δεν με νοιάζει. Είναι παιδεραστής. Ωραία. Ο παιδεραστής είναι παιδεραστής, είτε δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι οτιδήποτε. Καμία σχέση το κόμμα. Ωραία. Αν το πάτε σε πολιτικό επίπεδο, να ωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα κομμουνιστικά κόμματα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, κάντε το. Εμένα με ενδιαφέρει η πράξη. Αύριο μπορεί να βρεθεί ένας άλλος από ένα άλλο κόμμα ή μια άλλη κοινωνική ομάδα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν ήταν νεοδημοκράτης ή Πασόκ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπήκε φυλακή. Και μπαίνει φυλακή ο άλλος που χρωστάει στο ΤΕΒΕ, ας πούμε. Ή χρωστάει στο ΙΚΑ ή ξέρω εγώ. Κάνει μια. Και ο άλλος που χρωστάει κατεβαίνει υποψήφιος. Άντε μην τράθω τώρα. Άντε μην τράθω τώρα. Μαυρισμένο στη Ρεσία και κατεβαίνει εκεί. Πάμε στον κόσμο. Μην μιλάς για τη Ρεσία, Γρηγόρη. Καθαρός. Δεν ξέρω, εγώ μια φορά που με πήρε ένα τηλέφωνο, με λέει πού είναι ο κύριος Κόκκινος. Τη Ρεσία τον λέγανε κύριο. Α, ναι, ένας ψηλός. Το όνομά του ρε είναι. Τι κεφάλασε. Πότε γιορτάζει. Υπάρχουν πολλά περίεργα. Το Αγίου τη Ρεσία πότε είναι. Άγιος ήταν, Όσιος. Δεν ξέρεις. Καλά, πάμε στον κόσμο. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Ναι φίλε. Έβρισες, κόψε. Κόψτον, έβρισε. Έβρισες. Έβρισες. Και εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν βρίζουν. Εδώ λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κατεύθυνση, αλλά όχι βρισκές. Τέρμα. Εντάξει, και χρώματα πολιτικά και κομματικά σε εμάς όχι. Δεν μας πειράζουνε. Βρισκές δεν θέλουμε. Όχι. Πείτε ό,τι θέλετε. Μη μας φοράτε ταμπέλες. Α, δεν... αυτό είναι άλλο. Άσε ρε κόκκινε τον κόσμο. Ας τον ελεύθερο τον κόσμο. Ας το μυαλό του κόσμου ελεύθερο. Να φαντάζεται ό,τι θέλει. Άλλο να φαντάζεται. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, να μιλήσω εγώ που έχω μισή ώρα. Ορίστε. Τι εννοείται, έχετε μισή ώρα. Ναι, μιλήσω, κυρία. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα συζήτηκε από το σταθμό σας το πρωί. Εγώ από εσάς ενημερώθηκα, ναι, για αυτός που σας λένε. Βεβαίως. Ή στον κύριο το πρωί, στον κύριο Κωνσταντινίδη, με τον κύριο Ο κύριο Βαραγιάννης και η κυρία Μπασάκου. Ναι, αυτοί οι τρεις είναι. Βεβαίως. Ακριβώς. Ή στον κύριο Σαράντο μετά από εσάς που κάνετε την εκπομπή με τον. Τα άκουσα από εκεί και μάλιστα είπαν δεν είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, δεν μην μπερδεύεστε, 24 μήνες έφαγε φυλακή. Αυτά αλλά δεν κάθισε κάγκελο. Θέλω να πω ότι και ο σταθμός ήταν ενήμερος και το έκανε το θέμα για αυτούς που λένε ότι έχετε. Το έκανα το θέμα το πρωί, τα παιδιά και το συζητήσαν και βγάλαν και γραμμές. Και... Σιγά, εγώ τώρα μην είμαι το. Ούτε αυτό που λέτε γνωρίζω εγώ. Εγώ το γνωρίζω γιατί σας παρακολουθώ και αυτό. Ναι, και ήθελα να το πω γιατί δεν θέλω να λέω ότι δεν ενδιαφέρεστε. Ένα αυτό, αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι ακόμη. Ό,τι θέλετε, κυρία. Ό,τι θέλετε. Δείτε τώρα, παίρνει ο καθένας το μικρόφωνο που του παρέχεται και βρίζει, φωνάει, τσιρίζει ο παδός του Άι, ο παδός του Πάκου. Βλέπουν και γυναίκες, ακούν και γυναίκες στο σταθμό σας και παιδιά και πιο νεαροί. Τους αποτρέπουμε, κυρία, τους αποτρέπουμε. Γιατί... Ναι, τους αποτρέπουμε. Εγώ το ξέρω, εγώ το λέω για εσάς, για αυτούς το λέω. Δηλαδή ο καθένας που παίρνει ένα μικρόφωνο δεν πρέπει να έχετε δύναμη. Κυρία μου, γλυκιά μου, κυρία, είναι κανιβαλιστάνη, είναι κανίβαλη τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, είναι Βαλκάνοι, ναι, τι να κάνουμε. Πρέπει να σέβονται και εσάς και μου κάνει εντύπωση ο κύριος Κόκκινος, με βγαίνει, προσπαθεί, ο άλλος προσπαθεί. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν, ε. Δηλαδή είναι Βαλκάνοι, κυρία, είναι Βαλκάνοι, τι να κάνουμε. Δεν και είμαστε και ακόμα Ευρωπαίοι. Για να κλείσω να μην κρατάω, γιατί και εγώ μισή ώρα περίμενα, κύριε. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι, κυρία μου, ακόμα. Κύριε Ραπτόπουλη, σας θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή λέτε που και που για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, αν πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο, πιστεύετε ότι του χρόνου θα τον κρατήσουνε? Θέλετε μια απάντηση τίμια? Εγώ θα σας την πω μετά. Πείτε εσείς. Αν είναι έξυπνος ο κύριος Λουτσέσκου, πρέπει να φύγει μόνος του. Ακριβώς. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι κανέναν να έχει πάρει πρωτάθλημα κύπελο και να ξεκινήσει με πολύ όρεξη δεύτερη χρονιά και να έχει βγάλει τη χρονιά. Αν είναι έξυπνος που είναι, πανέξυπνος, είναι πανέξυπνο παιδί, ακριβώς. Θα πρέπει θα να φύγει μόνος. Θα πάρει τη δόξα και θα φύγει, γιατί έχει έναν Ιβάν, βεβαίως, έχει φυλάδι, και μετά η πόρτα και πάλι ανοιχτή θα είναι. Ναι.
Έτσι. Είναι, θα είναι έξυπνη κίνηση αν φύγει. Να είστε καλά. Μα γι' αυτό, να είστε καλά και να είστε καλά. Άρα συμβαδίζουν οι απόψεις μας. Λέγε ρε κόκκινο με το κινητό. Ορίστε. Μάλιστα, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ναι. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Ακούω πάνω από 20 χρόνια αθλητικά ραδιόφωνα, παίρνω σπανιότατα τηλέφωνο. Σήμερα όμως ήθελα να πάρω. Και αυτοί οι αεξίδες τι παίρνουν και δεν μας δίνουν και εμάς. Βγήκε ο προηγούμενος ο αεξής και μάλιστα με έντονο ύφος, γιατί ήταν, μιλούσε σαν αγανακτισμένος και ήθελε να δώσει μεγάλη βάση σε αυτά που έλεγε, να μας πει τι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καμπή και ότι θέλουν να μας ρουφήξουν το αίμα εντός εισαγωγικών με καλαμάκι. Να του θυμίσω τα τελευταία 4 παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Μέσα στην ΑΕΚ 60 λεπτά με παίχτη λιγότερο και δεν μπόρεσαν να μας κερδίσουν. 3 αντί για 6 γκολ με fair play στον Ολυμπιακό, 5 γκολ στον Απόλλωνα και με κακό όντως παιχνίδι 1-1 με τον Άρη στην Τούμπα. Η καμπή που είναι. Και μας θέλουν εμάς, ποια ΑΕΚ, αυτοί που έχασε τους δύο τελευταίους τελικούς, όπου έχουν να λένε για μία φάση με το offside goal του Ενρίκε και που δευτερόλεπτα πριν ολοκάθαρο πέναλτι πάνω στον Κρέσπο με τράβηγμα προς τα κάτω δεν δόθηκε με το κοράκι να είναι ακριβώς μπροστά. Για τι πράγμα έχουν να μιλάνε? Για τη φετινή πορεία του ΠΑΟ που όντως ένα σφύριγμα πήρε αυτό σε πεντακάθαρο γκολ, σε πεντακάθαρο συγγνώμη, χέρι του Βιερίνια που έπρεπε να δοθεί πέναλτι και το ακυρώθηκαν 5 καθαρά και δεν το δόθηκαν σε αντιπάλους άλλες 5 κόκκινες. Δηλαδή όταν αδικείται μια ομάδα 10 φορές και ευνοείται μία, γιατί μία έχουμε να μιλάμε. Έχουν να μιλάνε για 2 χρόνια για ένα γκολ, μάλλον τριετίας ήταν, offside του Ενρίκε, όπου προηγήθηκε πέναλτι καθαρότητα που δεν δόθηκε και για ένα χέρι του Βιερίνια φέτος. Γιατί μιλάνε? Να είσαι καλά φίλε. Παρ' όλα αυτά για να ολοκληρώσω, το γεγονός ότι βγαίνουν αεξίδες και παίρνουν το μέρος του Άρη, ότι βγαίνουν Ολυμπιακοί και παίρνουν μέρος του Παναθηναϊκού, βλέπετε δηλώσεις και Σάβα και σχετικά, μας ευχαριστεί απόλυτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θέλει να κάνει παρέμβαση στους άνθρωπους ο Κώστας Βαραγιάννης. Ναι. Κώστα καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Χαλάστρα είσαι βρε. Μόλις έξω, στην είσοδο μόλις μπαίνω. Απλά ήθελα να σας πω, γιατί δικαίως ανησυχούν κάποιοι, ότι την είδηση του βουλευτή με αυτή την ιδιότητα την δώσαμε και στο δελτίο ειδήσεων της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βεβαίως, έτσι, του Νίκου του Γεωργιάδη, την αποφασίσαμε και την βάλαμε στα δελτία, γιατί κάθε δελτίο πρέπει να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ανανεώνεται σε ένα ποσοστό από 40 έως 60% ανά ώρα, να μην έχει τις ίδιες ειδήσεις, αλλά επιλέξαμε να το βάλουμε στο 9 με 11 στα δελτία, από 9 μέχρι 11, που είναι και τα πικ του σταθμού, έτσι, για να το ακούσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Μόνο βέβαια να σας πω, καλή συνέχεια στην εκπομπή, παιδιά. Σε κανένα βγουλάκι ρε φέρε μας από κύριε. Άκουρε, πάλι ζητάει. Τα βγουλάκι ρε, πού είναι τα βγουλάκι. Τι έχει ρε κοτέτσι, έχει ο Κώστας. Ο Κώστας, έχει κοτέτσι ο Κώστας. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα να τον ψηρίσεις. Για το βίντεο που ανέβασαν άτομα του Ρουβίκανο με τον γιατρό που έπαιρνε φακελάκι από καρκινοπαθείς, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Ναι. Κατάπτυστος. Όχι, έχω να κάνω. Εγκληματίας. Όχι, γιατί είναι εγκληματίας. Παίρνει φακελάκια, ναι, παίρνει, από καρκινοπαθείς. Καλά κάνει. Δουλειά του είναι. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ναι, εγώ να πω τη δικιά μου μετά. Κατάπτυστος. Ναι, εγώ να σε απαντήσω. Πόσα χρόνια κάνει ο γιατρός να πάρει πτυχίο? 15? 12? 6 χρόνια είναι η βασική φοίτηση. Ας τα 6 και 4, 10. Και άλλα 4 είναι η δίκευση. Βάλε 12, με το στρατό 14. 2 χρόνια είναι το αγροτικό, 12 ναι. χρόνια. Και δεν μου λες, με 700 ευρώ το μήνα διαδώσεις φακελάκι, δηλαδή με συγχωρείς. Τι θα κάνει ο γιατρός? Ο γιατρός πρέπει να πάρει αμοιβή. Δεν μου λες κόκκινε, εγώ πάω να εγχειριστώ. Παίρνει ο γιατρός 700 το μήνα. Δεν θα του δώσω εγώ ένα χιλιάρικο να με προσέξει παραπάνω? Εγώ κατευθείαν θα του το δώσω. Του πω γιατρέ, πρόσεξε λίγο τον όγκο, πάρ το λίγο καλύτερα. Κατάπτυστο! Για μένα είναι κατάπτυστο. Εσύ 15 χρόνια στα μπαρ έπαιζες αυτό, παίρνεις παραπάνω από τους γιατρούς. Έβαζες μουσική. Εγώ έπαιρνα παραπάνω. Παραπάνω, τώρα δεν παίρνει. Σε άλλο κόσμο. Άβει επεδώ ρε. Κοπρόσυρο. Έχω πει χιλιάδες φορές. Καλά έκανε. Έχω πει χιλιάδες φορές ναι. ότι οι γιατροί, ναι. οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί πρέπει να αμείβονται. Πρέπει να αμείβονται καλά. Αμείβονται. Για να μην... Όχι. Θα τα πάρει. Επόμενη γραμμή. Δεν... Φρε, εγώ... καλά κάνει. Εγώ δεν το δέχομαι. Φρε, είσαι, δεν το... πάρε σε καθαρίσει ο γιατρός με 700 το μήνα, το βρικόλακα και να είσαι σίγουρος ότι θα τον καθαρίσει. Εγώ ρε φίλε δεν έχω τέτοιο θέμα. Πω, δεν έχεις θέμα. Είμαι ασφαλισμένος. Είσαι. Είμαι ασφαλισμένος ιδιωτικά. Ιδιωτικά, ναι. Ιδιωτικά, ε. Ναι.
Καλά κόκκινη. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί δεν έχω τη δυνατότητα. Πάμε επόμενη γραμμή. Όπως εσύ τώρα. Να πάω σε κλινική. Φρέσα τώρα. Ασφαλίστηκα. Έλα τώρα εντάξει. Κουμαρτζίδες τώρα φάγατε όλα τα λεφτά. Φάγατε εμείς. Ναι. Εσύ είχα γιατρό. Εσύ είχα το δεύτερο και κρίνια για τον κόλπο του άλλου. Σταμάτα ρε κόκκινη. Σταμάτα βρε κρύε. Και λες εμάς κουμαρτζίδες. Σταμάτα βρε κρύε. Και δεν έχετε 500 ευρώ για τον γιατρό. Ενώ στα κουμάρια και στις γκόμενες έχετε τα δίνετε και στα μπουζούκια. Τα λουλούδια. Και πάτε στο ζάχαρη το. Πάει στο ζάχαρη και λέει. Παλί τερματοφύλακες, κόψε μου τα μισά λουλούδια, χουβαρτάδες όλοι. Άμα δείτε τον γιατρό, κατάπτυστος. Στους κουλοχέρδες που τα έτρωγες καλά ήταν κόκκινο, ο γιατρός κατάπτυστος είναι. Εγώ. Άμα εδώ πέρα, καλησπέρα. Τι ακάνει και ο γιατρός, πήρε φακελάκι. Δεν συμφέρει. Με 700 ευρώ το μήνα να χειρίζει. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Πες τον Κατσαμπή να βγει σε καμία εκπομπή που κρύφτηκε εκεί πέρα. Εγώ τι είμαι. Εκπρόσωπο τύπου του Κατσαμπή. Τα ψάρια ξέρει και τα έτρωγε. Εσύ τα φαγε. Μια φορά φάγαμε. Ούτε το ψυγείο τον πήγε πίσω. Και εσύ πήγε. Πάνε στον κόσμο. Ήσουν εκεί. Πάνε στον κόσμο. Εντάξει. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα κύριε. Σχετικά με την παιδεραστία ήθελα να. Να πείτε ό,τι θέλετε προσεκτικά λίγο όμω. Η παιδεραστία επιστημονικά αποδεδειγμένα είναι ασθένεια. Η οποία δεν γιατρεύεται. Το λένε και οι ίδιοι οι παιδεραστέ. Και αυτόν τον αφήνουν. Το Σοκράτη τον κάνατε στάρο, σούπερ τον παλιό τον. Ποιόνα? Το Σοκράτη, τον αρχαίο, superstar του κάνατε. Άλλο τότε. Μπα, α, τότε ήταν καλή η παιδεραστία, δεν ήταν αρρώστια. Τώρα είναι αρρώστια. Πάμε παρακάτω. Φάσκει και αντιφάσκει, φίλε μου. Εγώ αντιφάσκω. Ναι, πριν πήγε τα αγορά και τα βόλευε, Σοκράτη. Και λε, άλλοι τον κάνατε superstar. Περίμενε να. Ρε, σταμάτα λίγο. Σταματώ. Δεν λε, για το ποδόσφαιρο λε, άλλα πριν 20 χρόνια, άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα. Τότε δεν ήταν αρρώστια. Χρόνια. Ήταν, τι ήταν, κάνουμε. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν γούστο τότε. Ενώ τώρα είναι αρρώστια, αυτό δεν νομίζω. Φίλε, τότε. Α, ήταν αλλιώς τότε. Μάλιστα. Γιατί, δηλαδή, οι κόκκινες πριν από 20 χρόνια ναι. Που βγαίνανε με το σταγονόμετρο ή ο άλλος που έπαιρνε με το πιστόλι μέσα, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Αυτό δεν είπες πριν. Ναι, Χριστιανέ μου, αλλά αυτό είναι κάτι σοβαρό. Το πιστόλι αυτό και... λέμε. Ναι. Άρα, από τη στιγμή που είναι ασθένεια, γιατί τον επιτρέπεις τον άλλο να βγει έξω, αφού λένε ότι και οι ίδιοι παιδεραστές ότι δεν γιατρεύεται αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Το καταλαβαίνεις. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Μια άμα είναι λέει. Ασθένεια, συγγνώμη, επιστημονικά ναι. Αφού το λέτε, άμα είναι ασθένεια, να μην μπει στη φυλακή, να μπει στο ψυχιατρίο, να το δώσουν εκεί πέρα με τις αλυσίδες. Υπήρξε παιδεραστής στη Γερμανία, ναι. Ο οποίος είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο, γιατί είχε κάτι εξακολούθηση και τέτοια. Ναι. Και όταν τελείωσε η ποινή του ναι. Και πήγε να βγει, ναι. Να το βγάλουν έξω, τους λέει μη με βγάζετε, θα το ξανακάνω. Δεν γιατρεύεται αυτό ναι, το πράγμα. Ναι. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, το νιώθω. Ωραία. Και επειδή εδώ μισό λεπτό. Είναι πρωιβουλευτής. Μισό λεπτό. Τιμωρείται με αναστολή για τέτοια ποινή. Και εσείς δηλαδή δεν τοποθετήσετε πουθενά. Πώς δεν τοποθετούμαστε ρε φίλε. Σύψη της κοινωνίας λέμε. Τι θα κάνουμε. Να δίνουμε τον εισαγγελέα. Ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν. Τι να κάνω, ρε φίλε. Να το λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να ακούγεται το όνομά του για να ξεφτυλιστεί τελείως. Να μην μπορεί να ακούγεται, να μην μπορεί να βγει το σπίτι. Δύο λεπτά για να συνοηθούμε. Είναι οργισμένος, εντάξει. Υπήρξε κόμμα παιδί. Για τη συγκεκριμένη λέμε. Μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Μη Γρηγόρη. Όλη μέρα μιλάω, ρε κόκκινε. Δηλαδή πρέπει να σου ζητάω την άδεια. Αφού μιλάω εγώ, ναι, πρέπει να σου ζητάω την άδεια. Σε ενημερώνω ότι. Προσπάθησαν να ιδρύσουν κόμμα παιδεραστών στις κάτω χώρες και εκ κοινοβασίας. Τι άλλο ρε φίλε. Κάθε χώρα υπάρχει από ίση αίσθημα και από νόμους. Ρε φίλε, έτσι, υπάρχει απόλυτη σύψη, το καταλαβαίνεις. Στις Φιλιππίνες σου το φέρνει ο μπαμπάς το 12χρονο και το 10χρονο. Και στο Σοκράτη το πήγε. Ναι. Εδώ είναι Ελλάδα όμως. Να σε καλά, πολύ καλά τα είπες. Καλά κάνεις και λες να το λέμε. Και στη ζωή λέμε... δηλαδή τρώνε ανθρώπους. Δηλαδή αφάμε και εμείς τώρα, τι θα γίνει. Εδώ τρώμε γάτες. Είδες. Σε σάντουιτς. Ότι συμφωνούμε. Κλείσε γατόπαρδος. Και κάτι για το πρωτάθλημα μπορώ να πω. Ό,τι θες. Τι... Το ιδανικό ξέρετε ποιο θα είναι ρε παιδιά. Παρακαλώ. Να το χάσει ο δικέφαλος αίτητος. Να έχουν να κλείνε 10 χρόνια και εσείς δουλειά. Δεν αντέχουν τα πράγματα. Μην να χαρείς ρε φίλε, επόμενη γραμμή. Αυτό είναι extreme τοποθέτηση. Ναι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε. Πολύ καλά κύριε, εσείς. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, όσον αφορά λίγο για τον ΠΑΟΚ τώρα ναι. Και για τους υπόλοιπους οι οποίοι τρέχουν γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα κύριε. Δείτε λίγο το μάτι με τον Άρη. Ναι. Πόσες κάρτες είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Ναι. Θέλετε να παριθμίσουμε, Κώστα, νομίζω τα ξέρεις. Ναι. Ωραία. Πόσες κάρτες είχαν τα μπακ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Ναι. Και ποια ήταν η κρισιμότητα του μάτι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ποια ήταν, καμία.
και να έχανε το μάτι τον ενδιέφερε. Δεν είναι πλέον αντίπαλος ο Άρης. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Είναι κλασικό, κλασική περίπτωση της μυρολατρίας των Αριανών, ναι, που θα καθίσουν, ναι, από δίπλα και θα πούν «Α, θα πάρουμε τον ΠΑΟΚ, θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και θα ανέβουμε 10 επίπεδα». Ναι. Δεύτερο κομμάτι. Η δουλειά χαρακτηρίζει και το ποιόν μας. Και πολλές φορές μας επηρεάζει η δουλειά μας, η εργασία μας. Αυτό είναι προς τον κύριο Καστοριανό. Τι, ναι, δουλειά κάνει, επηρεάζεται από τη δουλειά την οποία κάνει. Μην και... υποτιμάμε τις εργασίες. Κάθε δουλειά στην κοινωνία προσφέρει ένα έργο, έτσι δεν είναι? Κάνει όλοι να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλά επηρεαζόμαστε. Αν είσαι δικηγόρος, σκέφτεσαι διαφορετικά. Επηρεάζεται η ζωή σου. Εντάξει, είναι παραστάσεις που κάθε ανθρώπου έχουν 100% στο ψυχισμό τους διαφορετική επίδραση, βέβαια. Νομίζω ότι δημιουργείται και διδικασμένο από αυτή την κατάσταση, ας βγει και κάποιος να το πει, ναι, καλύτερα από εμένα, γιατί υπάρχει ένα διδικασμένο ότι κάποιος αθωώθηκε εκείνη τη στιγμή, καταδικάστηκε με την ελαχίστη των ποινών, που σημαίνει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό κάποιος άλλος παιδεραστής μετέπειτα. Είναι διδικασμένο, μάλιστα. Καλή παρατήρηση, δεν το σκέφτηκα. Έχετε δίκιο, ναι. Ωραία. Και το τέταρτο κομμάτι, το δικό σου, για να κλείσουμε, Κώστα. Μάλιστα. Οι νόμοι καθορίζονται από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ανήκουν σε μια κοινωνία. Άρα η κοινωνία, καθώς εξελίσσεται, αλλάζει, προσαρμόζει τους νόμους. Τους νόμους ανάλογα τα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας. Τα πες όλα, επόμενη γραμμή. Πολύ ωραίος. Γρήγορος, περιεκτικός, με άποψη. Έλα. Τι ψάχνεις, κόκκινε, τραγούδια? Όχι. Τι είναι αυτό? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, Βιλενέ. Γεια σας. Καλά είστε? Ακόμα όρθιοι είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τους προλαλήσαντες για το θέμα αυτό της επεδρασίας, εντάξει, είστε ο μόνος αθμός, αυτή τη στιγμή ο μόνος αθμός μέχρι τώρα πανελλαδικά, που το έχει παίξει, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε ραδιόφωνο, τηλεόραση. Μιλάμε, δηλαδή, είναι οι δημοσιογραφίες σε αυτή τη χώρα. Το έχουν θάψει, ρε φίλε. Το έχουν θάψει. Θα... Κοίταξε να δεις. Άκου να δεις τώρα τι είναι δημοσιογραφία. Λιβερό. Άκου τι είναι δημοσιογραφία. Επειδή είναι νεοδημοκράτης αυτός, θα πάνε στην ΕΡΤ1, στα κανάλια τα οποία είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αν ήταν αντίθετα, θα τα είχαν βγάλει της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη σύψη της κοινωνίας, κύριε. Δηλαδή, το να εκμεταλλευτώ ακόμα και την παιδεραστία πολιτικά. Αυτό είναι το κατάπτυστο, κύριε. Και να ξέρεις, δεν υπάρχει πιο κάτω. Το δικαστήριο, πιο κάτω δεν υπάρχει. Καλά, λέω γρήγορα. Το δικαστήριο δεν παρέχει ούτε ένα δημοσιογραφικό μέσο, ένα κανάλι, ένα. Φίλε, δεν υπάρχει πιο κάτω. Απλά είναι τα πράγματα. Τι να πω, ρε φίλε. Όταν χτυπήσει την πόρτα μας, τότε θα αρχίσουμε και θα φωνάζουμε. Όταν θα έρθει στο δικό μας το σπίτι το πρόβλημα. Γι' αυτοί είμαστε. Παρτάκηδες. Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Παρτάκηδες, φουλ. Επόμενος κύριος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και δεν θέλω να με διακόψει ο κύριος Κόκκινος, αν είναι εύκολο. Μάλιστα. Εάν το θέμα αυτό αφορούσε, εμπλεκόταν με κάποιον τρόπο Ολυμπιακός. Ποιο πράγμα? Για το θέμα που συζητάτε τόση ώρα για την παιδεραστία. Αν, ναι, εμπλεκόταν κάποια ομάδα της Αθήνας, ειδικά Ολυμπιακός, ναι, θα ήταν πρώτη είδωση στο Μπούζο, ναι ή όχι? Δεν θέλω να μου... Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε, θα πούλαγε περισσότερο. Και ειδικά μετά από ντέρμπι, πάω Κάρης που ήρθε η Σοπαλία, δεν θα ήταν πρώτη είδηση τη Δευτέρα? Θα πουλούσε περισσότερο, σου απαντά ότι η πώληση θα ήταν πιο ελκυστική. Ναι, πρώτη είδηση, ναι, και μετά το ντέρμπι. Θα είχε αυτή το ντέρμπι. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Βέβαια, κάθε είδηση είναι από το πώς πουλάει κιόλας. Ναι. Αν μια είδηση, ας πούμε, για παράδειγμα, συγγνώμη κύριε Γρηγόρη, δεν μας συμφέρει, σαν, εγώ δεν μιλάω σαν Μετρόπολης, σαν κοινωνία. Τι βάζουμε στα ψηλά γράμματα? Αν μας συμφέρει, ας πούμε, αν ευνοηθεί η ομάδα μας, θα το βάλουμε σε μονόστιλο. Αν αδικηθεί, πινατούμπο ή τούμπα, έκρηξη οργής. Θα σε το κεντρικό κράτος. Έτσι είναι, ρε φίλε, η ζωή. Δεν θα τα αλλάξουμε. Την κοινωνία δεν θα την αλλάξουμε. Αλέξανδρε, δεν δημιουργείται προδικασμένο, δεδικασμένο λέγεται. Πώς το πες? Ποιος το έστειλε το μήνυμα? Ένας φίλος. Καλά, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, μας διορθώνει. Είπες 3-1 στην παράταση. 3-1 και παράταση. Ναι, είπα. Γιατί τι έγινε? Επιλέξει, είπε 3-1 και παράταση. Και σου λέω πρέπει να τελειώσει 2-1 για να πάρει. 2-1 και 3-1 στην παράταση. Όχι, είπε 3-1 και παράταση. Δικό μου το λάθος. Εννοούσα. Όχι, και ο φίλος βρίζει και το λέω. Με βρίζει. Είπε 3-1 και γι' αυτό γελάω. Ένα λεπτό. Εγώ φταίω που δεν το είπα καλά. 2-1 τελικό και στην παράταση θα γίνει 3-1. Αυτό είπα. Άρα εγώ απλά βιάστηκες και το είπες. Εγώ φταίω, το είπα λάθος. Το διατύπωσα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. 2-1 σκορ, 3-1 στην παράταση. Πάμε παρακάτω, ναι. Έλα φίλε. Έλα, Κώστα. Μάλιστα. Μήπως έπαθες αλεξίαση? Ο Αλεξίας ποιος είναι? Ξέρω εγώ. Σ' ακούω πολύ ρουφιέσαι σαν τον Αλέξη εκεί απτικό. Όλο ρουφάς τα ρουθούνια, ξέρω εγώ τι γίνεται. Φίλε, εγώ μέχρι πορτοκαλάδα ήρθα. Ε? Μέχρι πορτοκαλάδα. Από το άγχος μου
Θα σου πω. Άκου. Επειδή πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Όχι, σου απαντώ. Επειδή είμαι αγχώδης τύπος, έχω άγχος, καμιά φορά. Το... σου κόλλησε εκεί. Άκου βρε γλυκέ μου. Όχι, δεν με κόλλησε. Είμαι επειδή είμαι αγχώδης τύπος γενικά στη ζωή μου, είμαι πολύ στρεσαρισμένος γενικά. Κλείνει καμιά φορά το ορεινικό διάφραγμα και κάνω αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Έγινε. Φύγει η επόμενη γραμμή. Να σε καλά, να σε καλά. Όχι τέτοια πράγματα. Ούτε τσιγάρο κάνουμε εμείς. Στο δικό σου εκεί θα βρεθούμε από κοντά. Εντάξει, έγινε. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Βάλ την Πέμπτη Γρηγόρη, φούλαρε το Γρηγόρη. Ναι. Άι 30, 275 άλογα Γρηγόρη. Με 120 ποιος το πάει, χάνει Γρηγόρη. Λέγε φίλε. Ραπ. Έλα. Δεν μου λες αυτό που είπες ότι καλά έκανε ο γιατρός και ζήτησε φακελάκι από καρκινοπαθή. Ναι. Το λες έτσι για να μας συντριγκάρεις ή το εννοείς και το λες. Όχι. Λέω. Λέει ο Κώστας. Λέει ο Κώστας. Δεν θέλω δικηγόρο. Ότι στην κοινωνία την οποία ζούμε και με τον τρόπο που αμείβουν τους γιατρούς. Θα αναγκαστεί. Τους σωθούν να ψάξουν άλλους τρόπους να βγάλουν χρήματα. Φυσικά. Και ο ιός όχι για να επιβραβεύσει τον τρόπο που ψάχνει χρήματα. Να σου το πω αλλιώς. Για να αναδείξει το πρόβλημα. Να σου πω αλλιώς. Θα σου το πω αλλιώς. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Αν ο γιατρός δει ότι αυτός που έχει το πρόβλημα έχει λεφτά, να του πάρει. Αν είναι κανένας ο οποίος είναι φουκαράς, να μην του πάρει. Από κανένα να μην πάρει. Δεν γίνεται αυτό, φίλε. Σε καμιά κοινωνία. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Τον έβαλε κανένα στο μαχαίρι στο λαιμό για να γίνει γιατρός. Δεν γίνεται αυτό. Με 700 και 800 ευρώ γιατρός θα τα πάρει ούτως ή άλλως. Γεια σας. Θέλετε μια κοινωνία ουτοπική. Για να πάρουμε το βασικό. Και άμα έχουμε κάποιον άρρωστο, θα σκεφτώ εγώ τον γιατρό που παίρνει 900 ευρώ. Γλυκέ μου άντρα. Γλυκό μου αγόρι, δεν είναι σωστό να τα πάρει. Η κοινωνία είναι φτιαγμένη έτσι οικονομικά που θα τα πάρει. Ναι, ας κάνουμε τη διαφορά. Τι να κάνουμε. Γιατί δηλαδή η κοινωνία έτσι είναι φτιαγμένη. Εμείς τη φτιάξαμε. Δηλαδή θα σου πω κάτι άλλο. Φτιάξουμε. Άκου τώρα εμένα. Είμαι 40 ετών, υποτίθεται γιατρός. Καλός. Και μου έρχεται ένας εξιντάρης. Κουμαρτζής, πότης, γυναικάς, καπνιστής, κουλοχεράκιας. Πες κουλοχέρι. Δεν θα τον πάρω λεφτά, λες εσύ. Αν μου έρθει ένας φουκαράς. Ένα παιδί δεν θα τα πάρω σε αυτή την κοινωνία. Στον εξιντάρι τον Πασοξή που τα έχει φάει σε λουλούδια. Ακού εμένα, ακού εμένα που τα έχει φάει σε λουλούδια. Θα αναγκαστώ να του τα πάρω. Στις καλές εποχές θα σου πω το εξής. Άκου τι θα πει ο κόκκινος τώρα. Υπήρχε ένας τεράστιος γιατρός, ναι. Δεν θα πω το όνομά του για ευνόητους λόγους. Ο οποίος από το Ραπτόπουλο που υποτίθεται ότι είχε λεφτά, του τα έπαιρνε χοντρά. Καλά έκανε. Από τον κόκκινο που δεν είχε μαντήλι να κλάψει, δεν, έπαιρνε. Δεν τον έπαιρνε φράγκο. Οι ημερομηνίες των εγχειρήσεων δεν άλλαζαν ποτέ. Άκου. Εντάξει, ποτέ. Άκου. Και είχα πει τότε ότι πρέπει το ελληνικό κράτος, το γκάλι της ιατρικής, να τον έχει, να μην πληρώνει φόρους και να το πληρώνει το ίδιο το κράτος κάποια χρήματα για να μην αναγκάζει τον κόσμο. Για να μάθει και σε άλλους την τέχνη. Θες την εμπειρία μου. Κατάλαβε για ποιον λέω. Θες την εμπειρία μου. Κατάλαβε για σταμάτα, ποιον μην είναι. Θες την εμπειρία μου, φίλε. Έχω ένα φίλο εδώ πέρα Παοξή, είναι από αυτούς που, πώς τους λένε, ακτινολόγος. Και μου λέει, έλα σε κάνω ένα τσεκάπ γιατί σε γουστάρω. Τον Αντώνη. Ο Αντώνης. Με πάει στο Ιπποκράτιο. Με κάνει από καροτίδες, κατεβαίνει και μου βρίσκει ένα όγκο στην ουροδόγο κίστη. Απεδείχθη καλό ήθες, όχι κακός. Δεν ήξερα όμως εγώ αυτό αν ήταν καλό ή κακό. Μου λέει, πάνε στον καθηγητή. Πρέπει να γίνει βιοψία. Ποια βιοψία, ρε, πριν την εγχείρηση. Τι βιοψία να γίνει. Κάτσε να φτάσουμε στην εγχείρηση. Πάμε πάνω. Η αντιμετώπιση του καθηγητή στο Ραπτόπουλο. Λέω, κύριε, είναι καρκίνος, πες το κι έτσι. Τον δέρνεις. Το πες το κι έτσι, πρέπει να φύγει ο άσος να τον κρεμίσεις. Δεν τον κρεμίζω γιατί είμαι σε δεινή κατάσταση. Λέω, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει. Λέω, πότε πρέπει να βγει. Σε κάνα τρίμηνο μου λέει, ξέρεις τι ήθελε να μου πει. Δώσ' μου κάνα χιλιάρικο για να στην κάνω τη δουλειά. Το τρίμηνο. Γιατί όγκο, άμα βρει τρίμηνο, μπορεί να τρυπήσει η ουροδόγος. Χίστε αντίο ζωή. Ξέρεις που με έστειλε. Στον καλύτερο, στους καλύτερους γιατρούς, τον Κιάνο Σταυρό. Στον Νίκο το Φίστα. Πλήρωσα πολύ καλά την κλινική, μου κάνα πολύ καλή δουλειά και προκειμένου να δώσω τα χρήματα στο Ιπποκράτιο, τα έδωσα στη γέννηση, τα έδωσα στον Κιάνο Σταυρό. Εγώ δεν θα έρθει να φράγκο στο Ιπποκράτιο. Θα πήγαινε σε τρεις μήνες. Το ρίσκαρες. Ναι, γιατί υπάρχει. Τι είναι γιατί, παλικά. Αλήθεια λες. Τι είναι γιατί. Γιατί υπάρχει. Τι είναι γιατί. Υπάρχει μια τεράστια λίστα από ανθρώπους, ναι, που χρειάζεται εγχείρηση. Και βάζουμε μέσω για να παρακάψουμε τη λίστα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Κύριε, δεν μπορεί να το κάνεις πλέον. Η σύψη της ελληνικής κοινωνίας. Δύο μηνύματα. Συνεχίζεται. Θα μιλήσουμε. Καλό μεσημέρι. Άκου δύο μηνύματα, ναι, να γελάσεις. Ράπτο κεφάλι σου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να φτιάξω ένα καταπληκτικό λαμπερό
Δαχτυλίδι για το αγόρι μου τον Κυριάκο. Λέει ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, καλά περνάς με τον Κυριάκο. Πολύ γλυκά μιλάει σήμερα ο Κώστας Γρηγόρη. Μήπως είναι άρρωστος. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Όχι, όχι, πες το κανονικά. Για τίτλους ειδήσεις. Γιατί διαστρεβλώνεις αυτό. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ. Κωστία κάνουμε αυτό, έλα μωρέ τώρα. Κωστία κάνουμε εκείνο. Έλα μωρέ τώρα, δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Αυτός που σκάβει όλη τη μέρα. Αν να χαθεί το κοπρόσκυλο. Αμέσως μετά Κανελάκης, Γιαλαμάς και Δήμου και μετά είναι η άχαστη. Ξέρετε. Το κουμπαράκι με το κυλώνει. Γεια.